Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φέτος κουμπαροχοπίπεδο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καπτού, θα πάμε και σήμερα για 2 ώρες. Ράδιο ψυχοθεραπείο και όντι ψυχοπλακωτισμό λέμε! Εσύ αγόρι μου, εσύ, ο άλλος δεν είναι. Μόνο εσύ, δεν διαλέγω τον άλλον. Μόνο εσύ. Εγώ σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχω Σωτήρη Δασκαλάτσι, είναι τα κάμεις, μωρέ! Θα κάνει κονσολάτσι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν εξήγητο σήμερα. Έχουμε κέφια χωρίς λόγο. Πρέπει να έχουμε κέφια. Πρέπει. Δεν ξέρω αν είναι ο ξεσηκωμός για την αυριανή ανοιχτή προπόνηση. Γιατί όταν λέμε ξεσηκωμός, ξεσηκωμός. Όπου πας στην πόλη, αυτό ακούς. Περιμένει ο ναός να υποδεχτεί αύριο πάρα πολύ κόσμο. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι το απόψινό μάτς Μπαρτσελόνα που όλοι μας και εμείς οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης κάτι τις νιώθουμε σήμερα. Κάτι δηλαδή μια συμπάθεια στην καταλανική αυτή ομάδα που περνάει διάφορα θέματα με την αναξαρτησία της. Αυτό το κλαπ που τέλος πάντων έχει θέματα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι η φοβερή επιτυχία του Τσίπρα, αγόρι μου, χρυσό πιάνεις γίνεται. Δηλαδή πήγε εκεί, πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Καταρχήν που πας για μαλλί σε αυτόν ο οποίος έχει αυτό το μαλλί συγκεκριμένα. Που πιστεύω, είμαι 100% βέβαιος, πως βγάζουν οι παππούδες τη μασέλα το βράδυ και την ακουμπάνε δίπλα σε ειδική θήκη να πούμε, τη βάζουν το ποτήρι. Ή τις περούκες. Πιστεύω αυτό το μαλλί είναι Playmobil. Το βγάζει προκάτ, είναι σαν κασκέτο όλο και το τοποθετεί σε ένα κεφάλι πλαστικό που έχει δίπλα. 100%. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, είναι κανονικά Playmobil, φίλε. Το φοράει σε ένα μεγάλο Playmobil δίπλα στο κρεβάτι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί αυτό το μαλλί. Φίλε, μας τρολάρεις όλους. Δεν γίνεται ο νούμερο ένα ισχυρός άνθρωπος στον πλανήτη να έχει αυτό. Έσκυψα και με έκλειψε η Ελλάδα φεύγοντας. Ή φύσηξε άνεμος. Ήμουνα μπροστά, να πούμε, στην πλώρη και με φύσηξαν τα 7 μποφόρ και όπως με φύσηξαν έμεινε έτσι κρυστάλλινο. Κρακ! Έμεινε κιόλας. Και πάει ο Τσίπρας και τι καταφέρνει, πήρε ένα εντάξει, κοιτάξουμε βέβαια το λίκνο της δημοκρατίας, κανονικά, αυτό που μας λένε όλοι, αλλά το ότι σβήνει το λίκνο, ας πούμε, και το ότι ο Κοσμάκης πηδάει τα μπαλκόνια, δεν το αναφέρουμε, ας αναφερθούμε στην αρχαία Ελλάδα, ωραία, αυτά μας λένε καλά λογάκια. Και τι πήρε ένα, οκ, θα δούμε και θα γίνει με το χρέος και 2,5 δισεκατομμύρια αγοράσαμε, λέει, F-16, το είπε 7 φορές ο Τραμπ. Και βεβαίως, επειδή υπάρχει ενεργεία στην Ελλάδα, λέει, βεβαίως να γίνουν επενδύσεις, λέει, για να ανοίξουν θέσεις για τους Αμερικανούς, θέσεις εργασίας για τους Αμερικανούς. Ξέρετε, δεν έχω θέματα με τα κόμματα, έτσι, δηλαδή, έχω πει πάρα πολλές φορές για τον άλλον που θέλει να γίνει πρωθυπουργός με το μάτι αυγολέμονο που χαιρετάει τις κούκλες, αλλά πας εκεί και ένα, εξασφαλίζεις θέσεις στους Αμερικανούς, θέσεις εργασίας, δύο, 2,5 δισεκατομμύρια υπογράφεις για τα νέα F-16 και δίνεις και τη σούδα. Συγγνώμη, πήραμε κάτι εκτός από τον πουλό. Πήραμε τη ζωή μας λάθος, δηλαδή υπάρχει κάτι. Και πλάκα είναι ότι βγαίνουν και κάποιες εφημερίδες και θριαμβολογούν, λέει, φοβερή επίσκεψη, παιδιά, όντως φοβερή. Πολύ ωραία περάσαμε στην Disneyland. Ρε τι γίνεται ρε. Τραμπ. Τραμπάρο δεν είναι ένα ρήμα, ας πούμε, που θα μπορεί να είναι. Λέει τι έκανε, α, πήγε εκεί και τράμπαρε. Κατά το τρόμπαρε, ας πούμε. Τέλος πάντων, να μην τα πούμε αυτά, θα τα συζητήσουμε. Πάμε στα δικά μας. Να πω ότι χορηγή φυσικά της πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εκπληκτικά πράγματα βρίσκεται εκεί. Ειδικά αυτό το διάστημα. Τηλεοράσεις τελευταίας τεχνολογίας, θα τα ακούσετε και στο spot. Η LG που έχει κορυφαία ευκρίνεια, κορυφαίο ήχο, κορυφαία εικόνα όσο καμία άλλη εταιρεία. Όσο καμία άλλη εταιρεία. Και όσοι έχετε LG το ξέρετε αυτό που λέω. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κουρδελιό, όπου ετοιμάζεται και μεγάλο πάρτι για τα 50 χρόνια, μισό αιώνα προσφορά, η οικογένεια ο μπαμπάς Παμπουκίδης ήδη και μετά ο γιος, ο αδερφός και φίλος Μάκης, ηλεκτρονέτ. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Φυσικά, χορηγός πρώτης ώρας είναι η Ερβαντόλ, κορυφαία κρέμα. Κορυφαία κρέμα. Για οτιδήποτε πόνο έχετε. Σε αρθρώσεις, σε θλάσεις, οστεοαρθρίτιδες, σε οσφυλαγίες. Από τη Σύναψη Ελληνική Εταιρεία. Από το φίλο μας, το Παοξάκη, το Λευτέρη, το Τεπερικίδη.
ervandol.gr, μπείτε και ενημερωθείτε. 2310-217-876. Όσοι την πήρατε την κρέμα, καταλάβετε γιατί πράγμα συζητάμε. Ανακουφίζει άμεσα από τον πόνο. Και βέβαια, Εσκιάδης, υγραεριοκίνηση 473-118. Μοναδική λύση για το υγράριο στους μεγαλύτερους γνώστες του αυτοκινήτου στην πόλη. Πολλά χρόνια η οικογένεια Εσκιάδη. Εξοικονόμηση έως και 50% σε σχέση με τη βενζίνη. 473-118. Ενημερωθείτε. Μηδέν προκαταβολή. Πάτε, βάζετε το υγραέριο, φεύγετε. Γεια σας. Μηδέν προκαταβολή, 12 άτοκες δόσεις και τα λεφτά που πρέπει να βάζετε κάθε μήνα τα βγάζετε έτσι κι αλλιώς από το κέρδος που έχετε σε σχέση με τη βενζίνη. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε. Πάλι έξω ο Λεβέκ. Δηλαδή δεν γίνεται Λεβέντη. Το λέω εγώ, το Λεβέκ βγαίνει από το Λεβέντης, πίστευα. Λεβέντης κατεστραμμένος, Λεβέκ. Και όταν εγώ λέω ότι είναι πιο συχνά τραυματίας και από τους στρατιώτες στο πλατούν, κάποιοι μου λένε εντάξει τα παραλές. Τι παραλέω. Πιο πολύ έχω παίξει εγώ φέτος τον ΠΑΟΚ. Είσαι στο ρόστερ, δεν είμαι. Αλλά αυτός που είναι, έχει παίξει μήπως. Ένας, μια εξέταση δεν την έκανε ρε παιδιά. Δηλαδή πριν έρθει αυτός πρέπει να είναι γυάλινος τελείως. Μια σούξου μουξου τέλος πάντων. Τι να πω. Και το λέμε με στενοχώρια, δεν το λέμε. Δεν γίνεται να είναι πάλι εκτός. Τέλος πάντων, ας μείνουμε σε αυτούς που θα πάνε να πολεμήσουν. Την Κυριακή περιμένουν με τρελή λαχτάρα όλοι οι παίχτες την αυριανή προπόνηση. Αυτό που σας έλεγα, σας διαβάζω μόνο επειδή τρελός με τρελός συνεννοείται πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει χρέωση, είναι εσωτερική η κλίση. Ακούστε λίγο τη δήλωση του Κάρλος Σαμπράνο. Ανάρτηση είναι, χθες. Στο διαδίκτυο. Την Πέμπτη έχουμε μία συνάντηση στο σπίτι μας. Στο γήπεδό μας. Πάμε ΠΑΟΚ, πάμε τρελή. Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Πάμε ΠΑΟΚ, πάμε τρελή. Με όμικρο γιώτα. Δηλαδή, του έχουν εξηγήσει. Έχει καταλάβει κιόλας ο άνθρωπος και έξω που πάει. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Δεν εξηγείται με λογική. Ποια Άιντραχτ Φραγκφούρτης και ποια Σάλκεν Ουλφία και Κλάινε Μάινε on the front line with the Φροϊλάινε. Άσε αδερφέ, εντάξει, άσε τώρα εδώ πέρα. Αυτό το πράγμα εδώ δεν θα το συναντήσει πουθενά. Και ο άνθρωπος έχει καταλάβει. Του πάνε τώρα. Αύριο θα δεις ότι μέρα εργάσιμη, απογευματιάτικα, θα μαζευτούν κάμποσες χιλιάδες που θα έρθουν μόνο για να μας δουν. Να πούμε ότι επειδή αυτοί είναι ικανοί να μας τιμωρήσουν ακόμα και για πυρσό σε ανοιχτή προπόνηση. Φίλαθλοι, προστατεύστε την ομάδα μας, λέω εγώ τώρα. Λέω. Πάμε λοιπόν αύριο να πάρουμε τα παιδάκια μας, να πάμε να ανηφορήσουμε στον Ιερό Λόφο, να μπούμε στο ναό, να δούμε την ομάδα, να τους δώσουμε όθηση, να τους δώσουμε όλη τη θετική ενέργεια. Χρόνια το λέω, η άβρα η θετική, άλλοι το λένε ψυχολογία, άλλοι το λένε κλίμα, άλλοι το λένε ατμόσφαιρα, οκ. Okay. Είναι πως θα το πεις. Όταν είσαι θετικά κείμενος απέναντι σε μια κατάσταση επηρεάζει και τους υπόλοιπους και σε σένα. Αν είσαι μουρτζούφλης, γκρινιάρης, μίζερος, μεμψίμυρος, ψυχοπλακωτής, αν προσπερνάς τα πάντα για να βρεις το στραβό, τότε, οκ, okay, τι να πούμε. Έχω πει πολλές φορές την παραβολή του Παϊσίου εδώ στο Λίμπερο, δεν την έχω πει. Όποιος θέλει πιστεύει, όποιος θέλει δεν πιστεύει, δεν αναγκάζουμε κανέναν. Ο Άγιος λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο Άγιος της γειτονιάς μας και της εποχής μας, έλεγε μια πολύ ωραία ιστοριούλα την οποία την έχω πει παλιότερα και στον Αρένα και στον 103 και στον Αντένα και όπου δούλεψε. Τι είναι ο άνθρωπος? Έχουμε, λέει, ένα λόφο ο οποίος είναι γεμάτος με ακαθαρσίες, με περιτώματα, να μην πω τη λέξη της κατάνα μου πρωί πρωί, δεν θέλω. Γεμάτος είναι ο λόφος και έχει ένα μόνο λουλούδι. Ένα μόνο λουλούδι ανάμεσα στα περιτώματα. Δίπλα πιο πέρα, λέει, είναι ένας λόφος που είναι γεμάτος με λουλούδια και έχει μόνο ένα σκατό. Γεμάτος με λουλούδια και έχει μόνο ένα. Προσέξτε τώρα. Η μύγα
Θα προσπεράσει, λέει, όλα τα λουλούδια, όλα τα λουλούδια και θα πάει να καθίσει πάνω στις ακαθαρσίες. Στο λόφο εκείνο θα προσπεράσει όλα τα λουλούδια, χιλιάδες λουλούδια, και θα πάει να καθίσει πάνω στις ακαθαρσίες. Αντίστοιχα, η μέλισσα θα προσπεράσει όλες τις ακαθαρσίες και θα πάει να βρει το λουλούδι να καθίσει πάνω. Εσύ τι θέλεις να είσαι, μύγα ή μέλισσα? Γι' αυτό λέμε ναι στην κριτική, ναι πολλές φορές στη σκληρή κριτική. Όταν αγαπάς κάτι πρέπει να το επισημαίνεις. Αν δεν το κάνεις είσαι επίσης ύποπτος. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα, τι σε νοιάζει? Σε ενδιαφέρει τώρα κάτι που δεν, για το οποίο δεν νοιάζεσαι? Σε ενδιαφέρει αν θα πάει καλά ή όχι? Βλέπεις το παιδί, το έχω πει πολλές φορές, βλέπεις το παιδί σου και πάει και σκαρφαλώνει επάνω στο πεζούλι, στο μπαλκόνι. Τι λες, εντάξει μωρέ, οκ, και τι έγινε? Το αφήνεις? Δεν πρέπει να το πεις? Δεν πρέπει να πας να το κατσαδιάσεις? Να του ρίξεις δυο πινελίκια, να το μαλώσεις? Εκείνη την ώρα που το μαλώνεις, χαίρεσαι? Δεν νομίζω ότι χαίρεσαι. Στεναχωριέσαι. Αλλά κάνεις αυτό που πρέπει για να μην το ξανακάνει. Επειδή θέλεις το παιδί σου να είναι καλά, επειδή το αγαπάς, επειδή ζεις γι' αυτό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον ΠΑΟΚ. Όταν το δούμε να ανεβαίνει επάνω στο πεζούλι με επιλογές στα Νόγεβιτς παράδειγμα, δεν πρέπει να το πούμε, δεν το είπαμε? Ή σε άλλες περιπτώσεις που γίνονται λάθη. Το λες, το επισημαίνεις, με πόνο το λες, γιατί το βλέπεις που πηγαίνει το πράγμα. Δεν μιλάμε για μετά, μετά είναι εύκολο να θάψεις. Άρα, το επισημαίνεις με πόνο μεν, με κριτική. Ούτε θα βγεις το παιδί σου επειδή έκανε ένα λάθος. Έκανε ένα λάθος το παιδί σου. Μπορεί να ήπιε λίγο παραπάνω και να τράκαρε στη γωνία όταν γύρισε το βράδυ για να παρκάρει. Θα βγεις να το διαπομπεύσεις στη γειτονιά? Θα βγεις να το διασύρεις? Να το λιθωρήσεις? Να το εξευτελίσεις? Το αγαπάς, ναι. Θα το συχτηρήσεις άσχημα? Να καταλάβει ότι έχει κάνει μαλαμπίπιπ για να μην την ξανακάνει, αλλά δεν το διαπομπεύσει στη γειτονιά, ούτε θα γυρίσει από εδώ πέρα. Παιδιά, ο γιος μου είναι μέθυσος. Ο γιος μου είναι ο τελευταίος να τον απαξιώσει, να τον ξεφτυλίσει. Και θα γυρίσει μετά κάποιος που πει: καλά, ρε φίλε. Εσύ τον αγαπάς το γιο σου ή τον εκθρεύεσαι? Μήπως το μισείς, μήπως το ζηλεύεις, μήπως υπάρχει ανταγωνισμός, μήπως έχεις άλλα συμφέροντα και μιλάς έτσι για αυτό που αγαπάς? Ειδικά αν είσαι πίσω από μικρόφωνο. Τι αγάπη είναι αυτή, ρε φίλε? Όπως φυσικά είναι τελείο λάθος το άλλο άκρο, χειροκρότημα. Μάγκες, ο γιος μου τα ήπια και πήγε και τράκαρε. Δεν είναι πολύ γαμάτος? Λάθος και αυτό φυσικά. Το μόνιμο λιβάνισμα. Και ευτυχώς τέτοια ανάγκη δεν έχουμε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ό,τι βλέπεις το λες. Και καταλαβαίνει ο άλλος αν είσαι καθαρός ή όχι. Το καταλαβαίνει. Ο κόσμος έξω έχει περάσει, έχει παρέλθει προπολού. Η δεκαετία που ό,τι τον τάιζε στο έτρωγε. Τώρα, ο 16 σε παίζει φίλε στα δάχτυλα. Έχει 47 σάιντ πριν βγεις εσύ στο μικρόφωνο. Αυτός που ακόμα δεν έχει δικαίωμα να βγάλει δίπλωμα. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μίγα ή μέλισσα. Το λέω γενικά. Δεν πρέπει να πω για το Λεβέκ. Τι, να το κάνουμε δηλαδή γαργάρα? Πάμε και φέρνουμε αυτός, υποτίθεται ότι ήρθε για βασικός αριστερός μπακ. Γιατί να φύγει ο Γιαννούλης, ρε παιδιά? Δεν πρέπει να το πούμε? Κλείνω την παρένθεση με την παραβολή. Τώρα μπροστά μας λοιπόν είναι η προπόνηση, η ανοιχτή. Τρέλα λοιπόν από το Σαμπράνο, ο οποίος είναι ένα παιδί που έρχεται από μια χώρα που δεν κάνουνε σκόντο, το χαμηλότερο τάκλινγκ στην καροτίδα. Περού, Ουρουγουάη, Αργεντινή, Χιλή και τα λοιπά, θα το φάτε. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο αντίπαλος επιθετικός και θέλω να περάσω. Βεβαίως, καλώς ήρθατε. Να βγάλουμε ένα σικαλάκι, να κεράσουμε ένα αφέψιμα, ένα κουταλάκι του γλυκού, κάτι. Έχω και υποβρύχιο, βανίλια, με άρωμα φιστίκι. Τι θέλετε? Να βάλω μήπως τίποτα, να τηγανίσουμε καμιά πατατούλα, να ρίξουμε κανένα κοψίδι?
Και βεβαίως, πώς θέλετε να μας περάσετε? Με την μπάλα κάτω τα πόδια, με τρίπλα, η μπάλα δεξιά, εσείς αριστερά, με λόμπα από πάνω, πώς θέλετε? Θέλετε να μας εκθέσετε πολύ? Θέλετε να γίνουμε τελείως ρόμπα ως αμυντική? Τι θέλετε? Δεν υπάρχει αυτό. Ο άλλος που έρχεται για να σε περάσει γνωρίζει ποιον έχει απέναντί του. Και ξέρει ότι έχει χαμηλή εκτίμηση σε σένα που είσαι επιθετικός απέναντι. Σε βλέπει σαν μπισκοτολούκομο να σε καθαρίσει σε αυτές τις χώρες. Και άμα χρειαστεί, είπαμε, το χαμηλότερο τάκλι στην καροτίδα. Γεια σας, γεια σας. Πριν με πείτε εσείς οτιδήποτε, το καλάμι σας θα το φάτε εδώ για να το τυλίξω για το σπίτι. Όμορφο και ωραία. Έχουμε προσφορά στα δύο καλάμια, ένα λίτρο κοκακόλα δώρο. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Αυτό το τρελόπεδο λοιπόν που βράζει το αίμα του, μπήκε κατευθείαν στο πνεύμα. Πάμε τρελή. Τι ωραίο, ρε φίλε. Τι ωραίο. Τρέλα. Άντε να εξηγήσεις στον Γερμανό, στον Άγγλο, στο Γάλλο. Αυτό. Έχω τρέλα μέσα στο μυαλό. Τι θα το μεταφράσει? Θα το μεταφράσει τι? Madness. Ε? Πώς είναι η τρέλα, ρε Σωτήρη, στα αγγλικά? Madness. Τρέλα, ρε. Ρε τρελάρα, τι ωραίος. Πού να μπορέσεις? Σκάσε κι εσύ. Ντινγκ. Μια μέρα δεν το χαμηλώσαμε. Ο Ιάπωνας. Ντινγκ κατευθείαν. Εσύ μόλις είπα για τρελούς. Με την ήρυδα του ματιού δουλεύει, φίλε, το λάπτοπ μου. Κατευθείαν μόλις είπα για τρελούς. Ντινγκ. Αμέσως. Ντινγκ. Ντινγκ ντανγκ. Α, έχω ανέκδοτο να πω. Δεν ξέρω αν θα προλάβω. Στο πρώτο μισάωρο. Στο ίδιο μήκος κύματος με το Σαμπράνο, λοιπόν, που βράζει το αίμα του, όλη η ομάδα και ο Πέλκας σας περιμένουμε. Καμία μάχη δεν κερδίζετε μόνη της και η δική μας μάχη διαρκεί ως το Μάιο. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας, μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Την Πέμπτη σας περιμένουμε στην Τούμπα. Ξέρετε τώρα τι έχει γίνει μέσα στα αποδυτήρια, τι μαθαίνω κιόλας. Καταρχήν δεν έχει σταματήσει ο Παντελής να μιλάει. Επειδή σε άλλες περιπτώσεις υπήρχε Παντελής έλλειψη ενημέρωση, τώρα ήρθε ο Παντελής που γνωρίζει όσο λίγοι και έχει κάνει φροντιστήριο αυτήν την εβδομάδα. Τους έχει πιάσει έναν-έναν. Έναν-έναν τους έχει πιάσει και γίνεται, τους ορμηνεύει που λέγανε οι γιαγιάδες μας. Και λέει, έλα εδώ. Ειδικά στους καινούριους, δηλαδή Μαουρίσιο, Σαμπράνο, Ελκαντουρί και Ρέι, ελάτε λίγο εδώ πουλάκια μου, για καθίστε λίγο. Για λίγο ησυχία. Για βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Διαγώνισμα! Έκθεση! Τι γίνεται στο Καραϊσκάκης? Τι έχουν κάνει αυτοί όλα τα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Τι συζητούν ακόμα? Βλέπετε, μέσα στην εβδομάδα, χθες παρουσιάζουν συγκεκριμένα site τελειωμένη και οριστική και ηλυμένη και αμετάκλητη την απόφαση της διοίκησης του ΠΑΟΚ να πουληθεί ο Πρίγιοβιτς τώρα! Αν μπαίνατε χθες, σιγά μην τους κάνω και διαφήμιση. Μπαίνανε εχθές, δηλαδή, έλεγες τέλος. Φεύγει. Κοιτάν πώς θα τον δώσουν, λέει, τον Μπρίγιοβιτς. Επειδή πεινάει, δεν έχει ο Ιβάν, ο καημένος με το ένα σακάκι, γι' αυτό και να ξεπουλήσουμε. Εχθές, αυτό είναι η προπαγάνδα στο έσχατό τη σημείο. Να δημιουργήσουμε τι στον εχθρό? Μια αναμπουμπούλα, μια φασαρία, να υπάρχει γκρίνια και γιατί φεύγει ο Πρίγιοβιτς και γιατί... Προσέξτε, τρεις μέρες πριν τον ντέρμπι και τέσσερις. Αλλά έχει ξυπνήσει ο κόσμος, το ξαναλέω. Και όποιος δεν το σκέφτεται, το λέμε εμείς. Μην δίνετε καμία βάση σε αυτά που διαβάζετε, ειδικά μέρες πριν από μάτς, με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ. Ειδικά με αυτούς, διότι είναι αρχιμαστόρια στην προπαγάνδα πρώτη. Να δημιουργήσουμε στον εχθρό, στον αντίπαλο, ανακατοσούρα. Γκρίνια, ξέρουν ότι είμαστε κι εμείς έτοιμοι. Έτοιμοι ότι είμαστε. Δεν προκύπτει από πουθενά θέμα πώλησης Σπρίγιοβιτς. Από πουθενά. Και φυσικά και ο ίδιος ο Αλεξάνδρ, μιλάμε για τώρα, έτσι. Το τι θα γίνει του χρόνου, του παραχρόνου, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εγώ είπα, αυτός πρέπει να μείνει εδώ να γεράσει. Να ασπρίσει αλογοουρά του. Να είναι σαν την Παναγιωταρέα, να πούμε ένα πράγμα. Σαν, το,
σαν την Γκάντι, να έχει μια άσπρη τούφα. Που τι θυμήθηκε την Παναγιώτα τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή, τι φλασίες, γιατί έχω κάψει αυτές τις φλάντες. Πείτε μου, γιατί τις έχω κάψει. Λέω λοιπόν ότι ο Γίγας από τη Σερβία, αυτό το υπέροχο παλικάρι, τι ανέβασε, μία ομάδα, ένα στόχος. Είμαστε έτοιμοι. Τέλος, το μυαλό του είναι μόνο εκεί. Θα πρέπει λοιπόν στους καινούριους, Σελκαντουρί, Μαουρίσιο, Σαμπράνο, Ρέι, θα πρέπει να τους δείξουν, να τους εξηγήσουν, και αυτό γίνεται. Είναι ένα μάτς ειδικών συνθήκων. Και κυρίως, βέβαια δεν είναι της παρούσης να το πούμε, τι θα γίνει αφού τελειώσει εκείνο το μάτς και θα το έχουμε κερδίσει. Πιο πολύ για το μετά ανησυχώ εγώ. Μην ξεφουσκώσουμε, πάλι τα δίνουμε όλα σένα και μετά με τον αστέρα. Αλλά θα μου πεις τώρα, είναι αυτό, αυτή η κουβέντα δεν είναι της παρούσης, είναι μετά το βράδυ της Κυριακής. Έτσι έχουν τα πράγματα. Γεια σου Κούκου! Παλιά λέει συνήθεια, κάτσε να το δω αυτό, τι μου γράφεις. Παλιά συνήθεια των Αμερικανών να δίνουν καθρεφτάκια και χάντρες στους ηθαγενείς. Αλήθεια λες, φίλε. Γι' αυτό που λέγαμε πριν. Γι' αυτό που λέγαμε πριν. Επειδή με ρωτάει και η Παρασκευή και ο Χρήστος. Αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή θα κληρώσουμε διπλές. Σήμερα δεν έχω κάτι να κληρώσω. Δώσαμε τραπέζια αυτήν την εβδομάδα. Δώσαμε Blu-ray. Δώσαμε διήμερο στο Πόζαρ, στις Θερμές, δώσαμε κρέατα, σήμερα δεν έχει. Αύριο και μεθαύριο όμως θα έχουμε 10 διπλές προσκλήσεις, 5 την Πέμπτη και 5 την Παρασκευή, για το event το βράδυ της Κυριακής θα γίνει χαμός στο καζίνο. Να σας πω ότι 3 ευρώ είναι η είσοδος, όχι για εσάς που θα κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις εννοείται, να σας πω τι ισχύει για εσάς που θέλετε να πάτε χωρίς να έχετε κερδίσει. 3 ευρώ η είσοδος για την Κυριακή, ξεχωριστή είσοδος από το καζίνο, χωρίς όριο ηλικίας. Αυτό να το επισημάνουμε, γιατί μέχρι τώρα τι γινόταν, έπρεπε να περάσεις μέσα από το καζίνο, χωρίς πάλι να είσαι υποχρεωμένος να παίξεις. Το επισημαίνω όλα τα χρόνια που κάνω εκεί τις παρουσιάσεις, δεν υποχρεούται κανένας. Έτσι. Περνούσε όμως μέσα από το καζίνο για να πας στην αίθουσα την αμφιθεατρική που βλέπαμε τα μάτς. Άρα κάποιος που ήταν κάτω από 21 δεν είχε τη δυνατότητα, διότι ο νόμος λέει πρέπει να είσαι τουλάχιστον 21 στα χρόνια σου. Τώρα όμως τι κάναν, άνοιξαν άλλη είσοδο και μπορείς από την πλατεία που είναι έξω από τον προάβλιο χώρο, ας το πούμε, στο καζίνο, αλλά στον προθάλαμο, ας το πούμε έτσι, να μπεις κατευθείαν στο αμφιθέατρο Βεργίνα και να μην έχεις καμία επαφή και καμία είσοδο στο καζίνο. Άρα, όπως έγινε και αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, στον αγώνα με τη Λαμία, μπορείτε να πάρετε τα παιδάκια σας και να έρθετε σε έναν χώρο υπέροχα κλιματιζόμενο, με τις καναπεδάρες, με τεράστια οθόνη. Και δεν υπάρχει καμία, ούτε καν πέρασμα μέσα από το καζίνο. Όποιος βέβαια θέλει από εκεί μετά να πάει δίπλα, πρέπει να είναι πάνω από 21, έτερων εκάτερων. Σας λέω τι ισχύει λοιπόν από αυτήν την εβδομάδα. 3 ευρώ είσοδος, είτε αγοράσετε από πριν είτε απευθείας στην είσοδο, αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, γιατί γίνεται χαμός. Στο εισιτήριο αυτό των 3 ευρώ περιλαμβάνεται καφές, αναψυκτικό ή μπύρα. Δηλαδή, 3 ευρώ δίνετε μπαίνοντας και έχετε αναψυκτικό, καφέ ή μπύρα. Ό,τι επιπλέον πάρει κανείς μέσα, το πληρώνει κανονικά, επίσης με χαμηλές τιμές. Αυτά θα ξαναπώ και αύριο. Ξεκινάει από τις 6 το pre-game show, να δω αν θα είμαι εκεί και αν θα προλάβω, γιατί θα είμαι και στο ραδιόφωνο, να δούμε πού θα είμαι και ποιες ώρες. Γιατί και εδώ θα ετοιμάσουμε υπέροχα πράγματα. Να κάνουμε την παγκόσμια βόλτα μας όπως κάνουμε. Ήρθε ο καιρός, μετά από αρκετό καιρό, μετά από αρκετούς μήνες, να επικοινωνήσουμε με εσάς, που με τους περισσότερους επικοινωνούμε βέβαια και εκτός αέρα, για το βράδυ της Κυριακής. Ένα παιχνίδι που πραγματικά δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Τώρα, αυτούς που ακούω να λένε ότι εντάξει, ο Βαλβέρδε σήμερα θα τον λυπηθεί τον Ολυμπιακό. Γελάω πραγματικά με την ψυχή μου, δηλαδή θα πιάσει το Μέση και το Σουάρες και θα τους πει, ας πούμε, στο 4-0, παιδιά, εντάξει, λίγο λυπηθείτε τους, γιατί εγώ ήμουν προπονητής εκεί και τα λοιπά. Δηλαδή θα πάει ο Βαλβέρδε να πει στους παίκτες, στο Μέση και στο Σουάρες, ότι εντάξει, χαμηλώσα, θα σφυρίξει, φύγω από τον πάγκο με τα δύο χέρια, παιδιά, εντάξει, οκ.
ή να βάλει λίγα γκολ για να λυπηθεί τον Ολυμπιακό. Πολύ θα απογοητευτώ από τον Βαλβέρδε, τον οποίο τον θεωρώ έναν εξαιρετικό προπονητή. Τα έλεγα όταν ήταν και εδώ ο Βαλβέρδε. Αν έχει παίξει ο Ολυμπιακός μπαλίτσα τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα σμπροξήματα και τις διαιτησίες, έπαιξε με τον Βαλβέρδε. Και είχα πει τότε ότι αν ήθελα κάποιον προπονητή Ισπανό, αυτόν ήθελα. Κάποια στιγμή το είχα πει. Έχουν περάσει χρόνια. Αύριο Πέμπτη λοιπόν, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τούμπα. Εκεί θα είμαστε. Πάρτε τα παιδάκια σας, πάρτε τα γονάκια σας, πάρτε τα βαφτιστήρια σας, τα νύψια σας, ανηφορήστε. Θα είμαστε εκεί. Να δούμε από κοντά τους παίχτες, την προπόνηση, να μεταφέρουμε κλίμα, να τους μεταλαμπαδεύσουμε όλο μας το πάθος, όλη μας την ενέργεια, όλη μας την πίστη. Θέλουμε αυτή την πίστη να τη νιώσουν. Δεν είναι αλαζονία, δεν είναι πάμε ψηλωμένοι πιστεύοντας ότι θα βρούμε έναν εύκολο αντίπαλο, είναι μεγάλο λάθος, προσέξτε. Πριν πάω στο διάλειμμα, αυτή είναι η τελευταία κουβέντα. Άλλο πηγαίνω έχοντας πίστη, έχοντας τρέλα, έχοντας διάθεση για αυταπάρνηση, έχοντας όλες μου τις αισθήσεις το 100% να πάω να πάρω το μάτς, και άλλο, εντάξει, ο Ολυμπιακός φέτος είναι χάλια και τους έχουμε και σιγά ποιοι είναι αυτοί. Όχι απαξίωση, όχι υποτίμηση, σε καμία περίπτωση. Όσες φορές πήγαμε έτσι, την πατήσαμε. Θα πρέπει το ότι είμαστε ανώτεροι σαν ρόστερ, σαν παίκτες, σαν ψυχολογία να αποδειχτεί μέσα στις τέσσερις γραμμές, παιδιά. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Στο Γίγαντα, ο οποίος κρύφτηκε 10 χρόνια σε δάσος της Αγγλίας για να γλιτώσει τη μουρμούρα της γυναίκας του, τι να πούμε ρε φίλε, πραγματικά, καταρχήν, ξέρεις, ακρύβεσαι πολύ καλά, το βρήκανε μετά από 10 χρόνια, λέει, τι έγινε ρε μεγάλε, σε θεωρούσαμε νεκροτάξη ρε παιδιά, λέει, γιατί έφυγες, να αντεχάλω την κρίνια της γυναίκας μου. Πίστευτο παιδιά, ο άνθρωπος και, εντάξει, κατάλαβαν, έσκυψαν το κεφάλι όλοι, δικαστές, αυτά, αστυνομικοί, ερευνητές, detective, όλοι, του λένε, φίλε, έχεις δίκιο. Δεν άντεχα ρε παιδιά. Μπετ μουρμουρ. Κρεβατό μουρμούρα. Δεν αντέχετε. Υπάρχει χειρότερη βέβαια εκτός από την κρεβατό μουρμούρα, που είναι η αυτοκίνητο μουρμούρα. Γιατί από το κρεβάτι μπορεί να σηκωθείς και να φύγεις. Όταν είσαι μπλοκαρισμένος στο κέντρο της πόλης. Έτσι όπως είναι τώρα η Θεσσαλονίκη ή όπως είναι όλες οι μεγαλοπόλεις. Να μην μπορεί να κάνεις το αριστερά δεξιά. Δεν μπορείς να ανοίξεις ούτε την πόρτα να βγεις. Γιατί έχεις δίπλα αυτοκίνητο κολλημένο. Και να έχεις δίπλα. Μύρι. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, μύρι. Ανέσαι και την πεθερά στο πίσω κάθισμα. Όχι, Παναγία μου. Υποσημείωση, δεν αναφέρομαι στη δική μου σύζυγο και στη δική μου πεθερά, που δεν ακούνε βέβαια τώρα και θα μπορούσα να το κάνω καργάρα το θέμα, αλλά λέμε ρε παιδί μου, δεν είναι αυτοβιογραφικά. Αλλά καταλαβαίνουμε τι γίνεται έξω. Το επισημαίνουμε. Χειρότερη από την κρεβατο μουρμούρα, και είναι τα τελευταία χρόνια αυτή η αυτοκίνητο μουρμούρα. Και συνήθως εκεί είναι που έρχεσαι και γίνεσαι τούρμπο, πυρουέτα. Θες να κάνεις το αυτοκίνητο, να φας το τιμόνι. Να το κάνεις αυτά τα που είναι στα ηλεκτρονικά, να πούμε, που είναι μισό το τιμόνι, που είναι στα αγωνιστικά. Χαπ! Κάνεις μία έτσι. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, υπενθυμίζουμε ότι πάντα μαζί μας το πρώτο μισάωρο είναι η Climart. Κλιματισμός Daikin, αντίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV, κορυφαίος και ο Σέσ Κωνσταντίνος, αδερφέ μου, 9-17-646. Ό,τι υπάρχει σε λέβητες αερίου, αυτός γνωρίζει τον κλιματισμό. Σε τεράστια μαγαζιά, σε μεγάλα πολυκαταστήματα, σε κέντρα εμπορικά έχει περάσει κλιματισμό και σε οικίες και παντού. Αυτά, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε με γραμμούλες! Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και εμέ! Και με κάνεις ό,τι θες, τέρμα ο καφές. Δεν είναι τον Παντελή καφέ. Εδώ είμαστε. Πάμε. Έχουμε και... και μπουκαλάκι. Βεβαίως προέκυψε. Γεια σου τσόφα. Λοιπόν. Ένα μπουκάλι κληρώνουμε λοιπόν. Ένα μπουκάλι. Ουίσκι ή βότκα στο Τούμπαρ. Άνω Τζουμαγιάς 54. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Αφού δεν έχει τα κληρώσει σήμερα, λέει, γεια σου τσόφα! Κολόνα της αιμοδοσίας. Κυρίες και κύριοι, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι του αθλητισμού, εδώ είμαστε. Εδώ κάνουμε και σήμερα μια αγνίζου μουσάδα. Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη στην κονσόλα. Κονσολιέρης, τον χτυπάει το κύμα. Λισομανάει ο άνεμος, αλλά δεν κολώνει.
Και πάμε να πάρουμε τις γραμμές που ήδη περιμένουν. 2310-287. Γεια σου, Κική! Μια φορά ξέχασα το όνομα, πω από ό,τι έχω τραβήξει. Και δεν με θυμάσαι, γιατί με είπες αλλιώς και τα λοιπά. Έτσι είναι, μέχρι να μάθω το κουρίτσι εδώ. Λοιπόν, 287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Μας τα λέει με το βλέμμα ο Κροατής, δεν πειράζει. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις? Έλα ρε Τάσο. Είσαι καλά? Αγόρι μου, εσύ δεν είσαι? Είμαι εξαιρετικά. Γεια σου Τάσο, γεια σου Τάσο. Λαχαναγορά. Άνθρωποι που μονίμως είναι εκεί για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Το κλαμπ Λαχαναγοράς, παρότι τα ωράρια τους είναι άγρια, παρότι η δουλειά τους είναι δύσκολη, πάντα και για το μικρό Παντελή και οπουδήποτε υπάρχει θέμα, είστε εκεί. Έτσι ξεκάθαρα. Και τώρα ξεκινάμε να ξέρεις τις ενέργειες. Σε λίγο καιρό θα έχουμε νέα. Μπράβο. Να κάνουμε αγώνα. Να δοξούμε να είναι οικουμενικά. Όλη προσπάθεια θα είναι γενική. Πολύ ωραία ιδέα. Θα έχει χρώματα. Πολύ ωραία ιδέα. Τι χρώματα δεν έχει αυτό? Αυτό δεν έχει. Όλοι μαζί. Μπράβο. Όλοι μαζί. Να γίνει δηλαδή πανραδιοφωνικό τουρνουά. Εθνική ραδιοφώνων Λαχαναγορά. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Μεμονωμένα θα ας κάνουμε μια εθνική, θα δούμε. Θυμάμαι επί 103 το πρώτο μάτς που κάναμε, που ήμασταν εκεί, ξέρεις τώρα, εγώ, Κόλκα, Σακισλόγλου, Παυλίδης, Θανάσης Δημόπουλος, Μύρτσος, εκείνη όλη η ομάδα του 103 και κάποια στιγμή εμφανίζονται της Λαχαναγοράς, παιδιά. Ο πιο κοντός, 1,95, ντουλάπα, με βλέμμα ήρθαμε να σφάμε την καροτίδα. Παιδιά, χαλαρά, έτσι, δεν είναι... να ξέρετε. Για πες, λοιπόν. Έλα. Τι κάνω πάλι. Έλα, για πες. Μία ανακοίνωση θα ήθελα να κάνω. Βεβαίως, θα την κάνεις. Υπάρχει ανάγκη για αιμοπετάλια. Για αιμοπετάλια. Α, όχι για αίμα. Όχι για αίμα, για αιμοπετάλια. Ναι. Γιατί αν είναι για αίμα, έχουμε τη δική μας τράπεζα αίματος, μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, αλλά είναι για αιμοπετάλια. Εγώ τώρα πάω να δώσω στις 12.30. Μάλιστα. Είναι ένα μέλος μας 24 χρονών, για ευνόητους λόγους να μην πούμε το όνομά του. Ναι. Υπάρχουν τα στοιχεία του στο ΑΧΕΠΑ. Ναι. Όποιος πάει να πει ότι είναι το μέλος του Club ΠΑΟΚ Λαχαναγοράς, ξέρουν εκεί. Έστω το μικρό δώσε, έστω το μικρό όνομα. Αλέξης είναι το μικρό. Αλέξης. Αλέξανδρος. Και είναι 24 χρονών το παιδί. Έχει ένα πρόβλημα με τη λευχαιμία και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να απαλύνουμε τον πόνο και να είναι περαστικά. Μάλιστα. Λοιπόν, ξαναλέμε, αιμοπετάλια. Ξέρουμε ομάδα αίματος ή είναι άσχετο? Αλφα θετικό, είναι αλφα θετικό. Αλφα... Είναι πολύ σημαντικό. Θετικό. Είναι σπάνια ή όχι? Όχι, μα όχι, το αλφα θετικό δεν είναι. Δεν είναι, ναι. Απλά είναι σημαντικό, είπανε οι υπεύθυνοι, γιατί ναι, όποιος πάει να είναι με αλφα θετικό. Αλφα θετικό. Μάλιστα. Άρα, το ξαναλέμε μία ακόμα φορά. Όποιος έχει ομάδα αίματος αλφα θετικό, ας κάνει μια βόλτα από το ΑΧΕΠΑ για τον Αλέξανδρο, μέλος του κλαμπ Λαχαναγοράς, άσχετο αν ήταν και Άρης να ήταν και Ηρακλής να ήταν και Ολυμπιακός. Αυτά δεν είναι, έτσι το λέμε απλά, γιατί είναι φίλος και αδερφός, 24 χρονών, θέμα λευχαιμίας, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Κάτε ό,τι αφήστε, ό,τι έχετε, έτσι. Και θα το ξαναπώ. Η ανάγκη είναι συνεχόμενη και... Έλα Τάσο, έλα, σε χάσαμε, Τάσο. Λοιπόν, θα το ξαναπώ και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αλφα θετικό, αιμοπετάλια, 24 χρονών, μέλος του κλαμπ Λαχαναγοράς, λευχαιμία. Το λέω το κλαμπ Λαχαναγοράς, πάω ξαναλέω, και Αριανός να ήταν, και Ηρακλειδέας και Ολυμπιακός, αυτά δεν κοιτάμε, δεν έχουν κανένα, δηλαδή το λέμε απλά έτσι για να το πούμε. Κάντε τη βόλτα σας, δεν είναι τίποτα. Δώστε αν έχετε αλφα θετικό ομάδα, κάντε το καλό. Θα το ξαναπώ. Έλα, πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ζουμουσού, Κωστή μου. Ζουμουσού λέμε, αδερφέ μου. Ζουμουσού λέμε. Να είναι καλά το παλικάρι να φύγει από αυτό το βάσανο, ναι, που έχει. Δεν έχει σημασία, είναι ένας άνθρωπος εκεί και αυτό, όποιος μπορεί, ρε παιδιά, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοια, εμείς είμαστε τελείως ανάποδοι, αρνητικοί είμαστε. Εμοπετάλια αρνητικά. Τι να κάνουμε, έτσι, έτσι, έτσι. Χρειάζεται και από την άλλη μεριά, ναι, όποτε χρειαστεί και μπορούμε, θα δίνουμε εμείς, ξέρεις, τουλάχιστον. Πάντα, λοιπόν, πάντα. Να είναι γερό το παλικάρι
και να δει μια μεγάλη νίκη από την ομάδα του, να πάρει και ψυχολογία, όπως το λένε. Αυτά είναι και θέμα ψυχολογίας πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Αυτά χρειάζεται περισσότερο από το να παίζεις ψυχολογία. Ναι. Λοιπόν, και αυτό που κάνει ο Τάσος είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί, τι να πει σήμερα τώρα και να πούμε και για το ποδόσφαιρο. Και τα για παιδιά, το... όχι, το... Αλλά, όχι τώρα μόνο. Ένα πράγμα, ένα μικρό. Επειδή με την πιπημένη την τεχνολογία δεν τα έχω καλά και με ενημερώνουν τα παιδιά. Έγινε, με είπαν πράγματα διάφορα που γίνονται και γράφονται στα site και αυτό. Ναι. Αυτό με το πρίγκιπες δεν μου το ανάφερε κανένας και το άκουσα από σένα τώρα. Ναι. Λέω τόσο επιλεκτικά με προσέχουνε και δεν μου λένε για να μην συνεχίσουν. Αν δεις από χθες ειδικά, βομβαρδισμός, διαβάζοντας, δηλαδή, αν ήμουν ένας... Δεν είναι, Κωστή, δεν είναι πλέον, είναι ανοιχτός πόλεμος, δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Μην μιζεριάζετε μεταξύ σας. Παοξίδες, ξυπνήστε, μην με μιζεριάζετε. Όχι, μην πέφτετε, δηλαδή, μην πέφτουμε και στην παγίδα, βρε, μην πέφτουμε στην παγίδα. Μην πέφτετε σε λούμπα, θα είστε έξυπνοι άνθρωποι. Όχι πονηροί, η πονηριά είναι κακό, έξυπνοι θα είστε. Γιατί μόνο έτσι μπορείτε να τους νικήσετε αυτούς. Να τους νικήσουμε, να πούμε όλοι μαζί. Δεν λέω εγώ ότι είμαι ο πανέξυπνος. Αλλά λέω, μην πέφτετε στην παγίδα. Πρόσεξε. Στη δική τους προπαγάνδα να δημιουργήσουν πρόβλημα στο εσωτερικό κλίμα. Δες πώς απαντάμε εμείς, φίλε. Αυτό είναι, λέει πολλά για το DNA, για την οτροπία, για το ποιόν των δύο ομάδων. Δες τι κάνουμε, τι κάνουμε εμείς απέναντι. Ανοίγουμε τις πύλες να πάμε να φωνάξουμε για την ομάδα μας, να πάρουμε τις οικογένειές μας, να πάμε εκεί να σμπρώξουμε τα παιδιά στη νίκη. Λοιπόν, δηλαδή είναι χαρακτηριστικοί οι τρόποι οι δύο. Θέλω να τους καταλάβετε. Εννοείται, φίλε μου, δεν χρειάζεται. Αυτά τα έχουμε κάνει. Λέμε τώρα, μην χάσουμε διοικητικά το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι ποδοσφαιρικά δεν μπορούν να μας κερδίσουν. Αγωνιστικά δεν μπορούν να μας κερδίσουν αυτοί. Τους έχουμε δηλαδή... Μην το χάσουμε έξω αγωνιστικά. Ναι, μην το χάσουμε από διοικητικά, θα το ξαναπώ. Διοικητικά, όχι έξω αγωνιστικά. Κάντε το παν, προστατεύστε. Δηλαδή η ομάδα πρέπει να έχει 40 ασπίδες γύρω της. Για να μπει να παίξει αυτό που μπορεί και να τους ξεκυλήσει. Αυτό. Φιλιά. Γεια, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις, Κωστή, καλά είσαι? Καλά, είσαι ο Άγγελος. Έλα ρε Άγγελε, για πες. Από κρύα βρύση. Πάρα πολύ ωραία. Για πες. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Λουκά που είμαστε μαζί στο γραφείο καταρχήν. Μπράβο, στο Λουκά, στους Λουκάδες που γιορτάζουν σήμερα φυσικά. Στο Μανολόπουλο το φίλο μου που είχε γενέθλια σήμερα, το Μανώλη. Και σε όλους Λουκά. Και στους Λουκίες φυσικά, έτσι. Και τις Λουκίες φυσικά. Κανονικά. Κωστή, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, φίλο μου. Και ο Λιάσος Λουκά θα γιόρταζε σήμερα κανονικά. Αυτό το παλικάρι που δεν το ξεχνάμε ποτέ. Ο Λούκας που είχε φύγει. Ναι. Ακριβώς. Για πες. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις. Μήπως έχεις άκρες στην Ισπανία? Άκρες? Ξέρεις κάποιο γνωστό? Λοθάκροθ. Στη Βαρκελόνη συγκεκριμένα. Ναι. Να συζητήσουμε, θέλεις αυτή, να σου πούμε κανένα αποτέλεσμα, τι? Πρέπει, όχι, καμία σχέση. Για πες. Πρέπει να βρούμε κάποιον, ναι, να οργανώσει ένα σύνθημα μες στη Βαρκελόνη. Για σήμερα ειδικά. Ναι. Σβήστε τα φώτα, ανάψτε το φακό. Δεν συνεχίζω, καταλαβαίνεις. Πρέπει να το πούμε. Εδώ θα μου πεις τον Ντάρμστα, την Νιρεμβέργη, βγήκε σύνδημα «Κούγια φύγε», φίλε. Νομίζω Νιρεμβέργη κάτι. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε. Κοίταξε, αμφιβάλλεις ότι θα υπάρχει μέσα έστω και ένα παοξάκι? Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι, φίλε, δεν είναι σίγουρο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ας πω και μια άλλη ιστορία. Για πες. Τάχιστα, φίλος πήγε εκδρομή στη Βαρκελόνη, ναι, με τη σύζυγό του και λέει η σύζυγός του, πρέπει να πάω τουαλέτα, Κώστα. Ναι. Και πηγαίνοντας τουαλέτα, τι βλέπει γραμμένο πίσω από την πόρτα? Για πες. Το λέω και κλείνω. Μπαοκ. Έτσι, με μη κιόλας. Πώς. Τώρα αυτό δικός μας το έγραψε ή άλλος? Εκεί είναι ένα ερώτημα. Αυτό είναι το. Δεν πιστεύω να το γράψει ο δικός μου. Δεν νομίζω. Πρέπει να το γράψει άλλος. Κάποιος ο οποίος πονάει, ας πούμε, και είχε την ανάγκη να το γράψει με μαργαδόρο. Κάπως έτσι. Εγώ πιστεύω γράφτηκε ΠΑΟΚ και πήγε άλλος μετά και έβαλε το μη μπροστά. Έτσι πιστεύω. Αυτή είναι η μικρή ιστορία. Έτσι λέω. Μπορεί και να είναι έτσι. Έγινε κρύα βρύση.
Σε χαιρετώ. Να σε καλά, Κωστή. Να σε καλά. Για αυτό. Και τελευταία. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε. Ναι, καλημέρα σας. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 2310, 287, 888. Σήμερα κληρώνουμε ένα μπουκάλι whisky ή βότκα για το τούμπαρ της Σοφίας εκεί πίσω από το Ίκα στην Τούμπα. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Χρόνια πολλά και σε όσους τραβάνε λούκι, μου λέει ο Γιώργος από την Πανίνη. Γιώργο, περιμένω τα άλμπουμ να φέρεις τα καινούρια. Για πες, Γιώργαρα μου, για πες. Εγώ να φέρω. Να φέρω τα άλμπουμ. Όχι ο άλλος, ο Γιώργος της Πανίνης. Εσύ θα μας φέρεις. Ρε παιδιά, τι μιλάτε για το παιχνίδι αυτό. Και το τι γράφουν οι εφημερίδες, εφόσον ελέγχουν όλο τον αθηναϊκό τύπο. Ελέγχουν όλες τις τηλεοράσεις κτλ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εδώ και εδώ και τόσο καιρό τι γυρίζω, λέω. Ξανά ζωντανέψαν οι νεκροί, βγήκαν τα ζόμπι. Ναι. Με τα μαύρα και με τη σφυρίχτρα. Ναι. Ο πόλεμος συνεχίζεται και θα συνεχίζεται, όπως λέει και ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Δεν βάζουνε μυαλό αυτοί. Για το βλέπεις και το καρδικό κανάλι μιλάει κατά του ΠΑΟ, κατά του Σαββίδη. Το κρατικό κανάλι το οποίο το πληρώνουμε εμείς. Εμείς οι φορολογούμενοι, εμείς οι οποίοι έχουμε το ρεύμα στο σπίτι μας, στο μαγαζί μας ή στην αποθήκη μας, πληρώνουμε την ΕΡΤ. Έτσι. Οι άνθρωποι δεν παίζονται με τίποτε. Τελείωσε το τσούζι που βρέθηκε ένας επενδυτής με τόσα λεφτά. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Από το πουθενά, αυτό δεν το περίμεναν. Αυτό είναι που τους καίει. Εντάξει. Και έχουμε πει πολλές φορές. Το τι κάνει ο άλλος σε ένα ιδιωτικό κανάλι, που και εκεί δεν είναι δόκιμο και εκεί δεν είναι σωστό. Έτσι, οι αρχές δημοσιογραφίας δεν ισχύουν μόνο για τα κρατικά. Δεν θα έπρεπε. Είδες εσύ μια ανακοίνωση του επίσημου Ολυμπιακού να γυρίζει και να λέει, να κατηγορεί αυτούς οι οποίοι πήγαν να λιτσάρουν τον Παναγιάκη στο γήπεδο. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τώρα σας ερτζεί που το πέρασε. Αυτό, όχι βέβαια. Τι περιμένεις. Καλά επίσημη, σοβαρά μιλάς. Η επίσημη δίκη του Ολυμπιακού και να γυρίσει και να τους πει δεν σας θέλουμε ξανά στο τι γήπεδο. Τι λες τώρα. Θα έπρεπε μόνη και πρώτη ΠΑΕ Ολυμπιακός να βγει το ίδιο βράδυ που εκείνος ο τύπος μαζί με άλλους 49 προσπάθησαν να λιτζάρουν τον οπαδό που πήγε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού για να δει το μάτς της Εθνικής. Το ίδιο βράδυ που είναι ο τάδε, τον ξυλώνουμε, είναι ανεπιθύμητος, δεν θα ξαναπατήσει ποτέ στα δικά μας μάτς. Εδώ πήγε, το χειροκροτήσα κιόλας. Λαϊκός ήρωας. Στην είσοδο, αλλά, δεν τους θέλουμε αυτούς, τελείωσε. Μα αφού τους θέλουν, πώς θα πούν δεν τους θέλουν. Εδώ είναι το θέμα, καταλάβεις, δηλαδή δεν γίνεται. Έγινε Γιωργάρα μου. Έγινε, σε φιλό, σε φιλό, σε φιλό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Hello, good morning, sir. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Γεια σου, Σαμπρανόσκυλο. Μεγάλη δικαίωση για τον Κώστα Παπατζιά μου, κύριε Σκύρια, από τη Φραγκφούρτη. Έλεγε για τον Σαμπράνο, πριν καν μάθουμε για τον Σαμπράνο. Στον Ντάμστατ. Τι ωραία. Κούγα φύγε. Ναι. Το Ιώτα ξέχασα. Το Ιώτα. Μπορούν να είναι και Nissan, δεν είναι ανάγκη να είναι το Ιώτα. Δηλαδή, οκ, ο καθένας ό,τι έχει, ρε παιδί μου. Volkswagen. Κούγα, ε. Μάλιστα. Και δεν μου λες, σοκαρίστηκα όταν άκουσα ότι η Νιρεβέργη είναι αδερφοποιημένη με τη Λάρισα. Α, γι' αυτό. Γι' αυτό, ναι. Πώς προέκυψε αυτό. Ξέρω εγώ. Αυτή η αδελφοποίηση. Δεν ξέρω, τέλος πάντων έγραφε ότι αδελφοποιημένα σωματεία Λάρισα, ξέρω εγώ, γι' αυτό έβγαλαν κούγα φύγε. Μάλιστα. Έχουμε κανένα αδελφοποιημένο εμείς Γερμανία. Και όχι, ξέρω, όχι. Ξέφυγε τίποτα, όχι. Από ό,τι ξέρω, όχι. Έχει κάτι ομάδες με ασπρόμαυρα, αλλά δεν... Ναι. Φραγκφούρτη. Ναι. Εντάξει, και της Φραγκφούρτης η δεύτερη, η πρώτη δεν είναι... Όχι, κόκκινα μαύρα. Κόκκινα είναι μαύρα, αλλά οκ. Okay. Κόκκινα μαύρα, η δεύτερη είναι ασπρόμαυρα. Εσύ που τον άκουγες καιρό εκεί, γιατί θα σκάσω. Είναι Σαμπράνο ή Ζαμπράνο. Εγώ το δικαιώνω το Σαμπράνο. Με σίγμα, έτσι. Με σίτα. Με σίτα για να μπαίνουν και τα κονούπια. Πάρα πολλοί Γερμανοί τον λένε Τσαμπράνο. Άλλο, τσκαλά. Γερμανοί λένε και Kim Wilde την Kim Wilde. Τι μουσική ακούς, λέει Γιάτς. Τι Γιάτς, ρε φίλε. Γιάτς music. Τι τζαζ λένε Γιάτς. Εντάξει, γελάει δηλαδή ο κάθε πικραμένο τον. Δεν υπάρχει. Και ξέρει, σαν φίλαθο του ποδοσφαίρου και επειδή είμαστε πικραμένοι εμεί τώρα στην Ευρώπη.
βλέπω Champions League κτλ. Και τι θες, ποιο παιχνίδι να δω, λέω, ας δω από Real Dortmund. Ναι. Εντάξει, εντελώς ουδέτερος, λέω, θα υποστηρίζω τους Έλληνες, ας το πω. Ναι. Όχι τον Dortmund. Ναι. Και ανοίγω τηλεόραση, βλέπω, αρχίζω, βλέπω. Και βάζει γκολ ο Έλληνας. Και μετά κάνει μια μεγάλη εικόνα στον προπονητή του Αποέλ. Από εκείνη τη στιγμή μου Ντόρτμουντ. Τώρα νομίζω θα βγει ο Κροατής, θα φύγει ο Δόνης. Μπράβο στον Παπασταθόπουλο που σεβάστηκε ότι είναι αδέρφια μας και είναι Έλληνες Κύπροι και δεν πανηγύρισε. Το παιδί αυτό το υπερεκτιμώ. Τον θεωρώ τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή, τον Παπασταθόπουλο. Έτσι. Εγώ τον βάζω με ένα σκαλί με τον Κυριάκο μας. Είναι και ο Κυριάκος εξαιρετικός. Έτσι, τους θεωρώ αυτούς και τους δύο ανώτερους από τον Μανολά καταρχήν. Που θεωρώ ότι είναι υπερεκτιμημένος. Ποιος? Αυτός, 1-0. Με αναγκάζεις, δεν θέλω. Αυτό, γεια σου Κώστα. Το ξέρω, βρε, το ξέρω. Αφού φάνηκε. Φάνηκε, αγόρι μου, φάνηκε. Καλημέρα σου. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, γεια. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς! Μας μιλάει, οκ, ξαναλέω, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, κληρώνουμε σήμερα ένα μπουκάλι ουίσκι ή βότκα για το Τούμπαρ που είναι στη Τζουμαγιάς πίσω από το Ίκα Τούμπας. Εκεί στη φίλη μας τη Σοφία να πω ξανά ότι στο ΑΧΕΠΑ υπάρχει άμεση και απόλυτη ανάγκη για αιμοπετάλια. Αν έχετε αλφα θετικό ομάδα αίματος, είναι 24 χρονών ο Αλέξης, είναι πάσχει από λευχαιμία, είναι μέλος του κλαμπ Λαχανογοράς, τα παιδιά από το κλαμπ Λαχανογοράς και στην περίπτωση του φίλου μας, του Μπάμπη του Τσολακίδη που έχασε το πόδι του στα Τέμπη και στην περίπτωση του Παντελή Κυριακίδη που φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ και επιστρέφοντας από μάτς με την ομάδα της ΑΕΚ από την Αθήνα είχε τροχαίο, σκοτώθηκε επί τόπου ο πατέρας και δίνει μάχη δίνει καθημερινή η οικογένειά του αφού είναι σε άγρυπνο κόμμα το παιδί, κοιτάει, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα παιδιά από το κλαμπ Λαχανογοράς και ο Τάσος, ο Παπαϊωάννου αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά και αυτό θα γίνει και τώρα. Ξαναλέω στο ΑΧΕΠΑ, κάντε τη βόλτα σας, δεν είναι τίποτα, είναι ελάχιστα δευτερόλεπτα και μπορεί να σώσετε την κατάσταση αν έχετε ομάδα α θετικό. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω, χορηγή δεύτερης ώρας, πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, με εξαιρετικές τηλεοράσεις LG αυτό το διάστημα, τελευταία λέξη τεχνολογίας, φυσικά η Ervadol, κρέμα για θλάσεις, αυγενικά αρθρώσεις, οστεοαρθρίτιδες, οσφιαλγίες, από τη Σύναψη ελληνική εταιρεία, 217-876, το αρπαγόφυτο, μια ουσία. Ένα συστατικό από τα βάθη της Αφρικανικής Ηπείρου, το οποίο είναι πραγματικά ευεργετικό και θαυματουργό. Και βέβαια, Εσκιάδης υγραέριο. 4,73, 118 έως και 50% εξοικονόμηση στα λεφτά που δίνετε τώρα για τη βενζίνη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, μπουκάραμε! Εδώ είμαστε! Έχουμε φάει ένα κόλλημα τελευταία με το συγκεκριμένο τραγούδι και με το άλλο που... Με την Ξανθιά Θεσσαλονικιά. Με στο σπίτι το ψηλό. Είναι ένα λελαχρινό. Κάθε μέρα που περνώ έκανε και παραμιλώ. Με στο σπίτι το ψηλό. Με ένα λελαχρινό. Κάθε μέρα που. Φιλιά στο Ανόβερο, γεια σου Χριστάρα! Που στέλνει τα φιλιά του στην Κρύα Βρύση. Αν και δεν τον γνώρισα, λέει ποιος είναι. Το μελαχρινό θύμαμαι. Εδώ είμαστε, σε ξανθιές μελαχρινές και κοκκινομάλες πάντα στο φτύσιμο, όπως έχουμε πει. Μια φορά το έχω δει. Μπουκάρουμε δεύτερη ώρα. Καλό, χορηγός δεύτερης ώρας. Όσοι πάρετε από τώρα μέχρι και τις 10 στο 23-12, 200-500, 2 λίτρα αλόι, 45 ευρώ. Και 20 ευρώ δώρα. Και σαμπουάν και απρόλουτρο και... κρέμα σώματος, κορυφαία αλόι, κριτική η Καλόε, μπαίνετε και στο καλόε.gr, η πρώτη εταιρεία που έμαθε στον Έλληνα την αλόι και για την πίεση και για το ζάχαρο και για τα πάντα. Πάμε στις γραμμές, φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η τρώει το
Ο πατέρας και δεν δίνει στο παιδί, τρώει η μάνα και δεν δίνει στο παιδί τέτοιες γεύσεις. 705-750 και βέβαια Τέντα Χόμ, κορυφαίο στην Τέντα, 35 χρόνια. Λέγεται ότι στον Τροϊκό πόλεμο πηγαίνοντας ο Οδυσσέας σταμάτησε πριν φύγει και λέει στην Πινελόπη: κατέβασε την Τέντα από τον Κατουρτζίδη. Κατέβασε την Τέντα να κάνουμε σκιά στο σκύλο. Στην Αργό. Ξαναλέω, Τέντα Χόμ. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011. 35 χρόνια και αντιανεμική ζελατίνα και τα πάντα όλα. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Σήμερα κληρώνουμε ένα μπουκάλι για το Τούμπαρ στην Τζουμαγιά, πίσω από το Ίκα Τούμπας, στη φίλη μας τη Σοφία. Γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 545-26. Πάμε στις γραμμές να δούμε το άτομο το οποίο βρίσκεται εκεί. Ναι, γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Τέχνη. Υπομονή, τα στραβά μάτια, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Υπάρχουν ορισμένες φορές που είναι απορίας άξιων με τι μάτια βλέπετε την μπάλα εσείς. Εμείς, καταρχήν πες μας το όνομά σου για να μην μιλάμε έτσι απρόσωπα. Ο Νοβοσέλατς, ο Νοβοσέλατς. Α, έλα ρε Νοβοσέλατς. Τι κάνει? Έλα, καλά αδερφέ, καλά. Άκουσα τώρα πριν το διάλειμμα, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Απλώς. Αλλά σε φυτίλιασα. Ναι, με φυτίλιασα. Αδερφέ μου, αδερφέ μου. Λοιπόν, έλα πάμε, γουστάρω, γουστάρω. Ψοφάω, να ξέρεις, έτσι. Ότι ο Μανολάς είναι κατώτερος και του είναι. Παπασταθόπουλου και του... Κυριάκου Παπαδόπουλου. Εγώ πιστεύω και του Πούγκουρα και του Μαλεζά είναι κατώτερος. Εντάξει, άμα το πιστεύεις δεν μπορώ να σου αλλάξω την άποψη. Λοιπόν, στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, αυτή τη στιγμή ο Μανολάς είναι στα 30 εκατομμύρια. Δεν αντιλέγω. Ο Παπασταθόπουλος είναι στα 25. Εντάξει, άλλο, άλλο αυτό. Και ο άνθρωπος, και τον άνθρωπο που τον κάναμε εμείς άνθρωπο. Ναι, τον Μανολάλες. Όχι, τον Παπαδόπουλο είναι στα 6 εκατομμύρια. Ο Αβραμής. Εσύ όμως τους για ποιο, κάτσε, για ποιον λες τώρα, για τον Αβραμή ή για τον Κυριάκο? Για τον Κυριάκο, ρε, πριν τον Αβραμή. Εσείς τον κάνατε άνθρωπο, γιατί εσείς δεν ούτε καν τον. Γιατί έφυγε. Αν το παιδάκι αυτό δεν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός το 15 χρόνων από το χωριό του, από την Κατερίνα. Το Σβορώνο. Ναι, δεν θα έχει αυτή την εξέλιξη. Θες, θέλω, θέλω να είσαι έντιμος σε αυτό που θα σε ρωτήσω. Έντιμος είμαι. Μπράβο. Το παιδί αξίζει, δεν λέω ότι δεν αξίζει. Δεν θα σε ρωτούσα αυτό. Δεν θα σε ρωτούσα αυτό. Το Κυριακό του Παπαδόπουλου, υπάρχουν πολλά παιδιά. Αλλά η εξέλιξή του... Θα σου πω το εξής. Όταν τώρα... πήρες τον Κυριάκο Παπαδόπουλο στον Ολυμπιακό... Δεν πρόλαβε να παίξει, διότι έκανε σκυπέλες. Ακριβώς. Άρα πώς επηρέασε την καριά του? Απλά που τον πήρες από το χωριό. Δεν θυμάμαι, okay. Δεν θα τον έπαιρνα από το Σβορώνο. Okay. Ερώτηση σου κάνω. Θεωρείς, ναι, άσχετα από το χρηματιστήριο, γιατί είσαι σκεπτόμενος Ολυμπιακός και μου αρέσει που συζητάω μαζί σου. Ναι. Θεωρείς ότι σαν ποδοσφαιρική πάστα ο Μανολάς είναι ανώτερος από τον Παπασταθόπουλο? Όχι. Μπράβο. Είδες που συμφωνήσαμε στο τέλος. Έχει όμως χαρακτηριστικά που δεν τα έχει ο Παπασταθόπουλος. Πρόσεξε. Θα σου πω το εξής. Εννοείται ότι το να παίζει στη Ρώμα, φίλε. Ο Παπασταθόπουλος, ναι, ξέρει περισσότερη μπάλα από τον Μανολά. Ναι, από εντάξει, πέρα... δεν διαφωνώ. Ο Μανολάς είναι τρομερά γρήγορος, μπορεί να είναι μέσα στους 3-4 γρηγορότερους center back αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και έχει φοβερό άλμα. Παίζουν και αυτά ρόλο. Δεν αντιλέγω. Αλλά θεωρώ ότι ο Παπασταθόπουλος είναι ένα σκαλί πάνω από, ναι, τον Μανολά. Τώρα, αν θες να βάλουμε για Κυριάκο Παπαδόπουλο, τον Κυριάκο Παπαδόπουλο είναι το παιδί ότι έπαθε, φίλε, πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Ήταν έτοιμος να πάει να παίξει στην Τσέλσι και στην Λίβερπουλ. Δηλαδή ήταν έτοιμες οι προτάσεις όταν έπαιζε στη Σάλκε. Τα θυμάσαι αυτά γιατί είσαι διαβασμένος. Εμείς το φτιάξαμε, φίλε, εμείς. Εντάξει. Λοιπόν, άκου να δεις όσο για το αυριανό το πανηγυράκι που κάνετε. Α, θα σε πρόσεξε καλά. Μέχρι τώρα το έχεις πάει καλά. Πανηγυράκι είναι, ρε παιδάκι μου. Όχι πανηγυράκι. Αυτό θα βρεθεί μπούμεραγκ σε εσάς. Αυτό εύχεσαι. Γιατί μια... Όχι, δεν, τι εύχομαι. Είναι προδιαγραμμένη η ήττα σας την Κυριακή. Έτσι, ε. Θέλεις να μου πεις σήμερα τι θα κάνεις στη Βαρκελόνη και άστα τον. Σήμερα θα παίξω όπως έπαιξα με τη Γιουβέντους. Και μάλιστα, ελπίζω να είμαι πιο εύστοχος με τη Γιουβέντους. Έγινε ρε Νοβοσέλατς! Να σε καλά. Έχω 6 φορές την κόντρα με τη Γιουβέντους και δεν έβαλα γκολ. Τι να κάνουμε, και το έβαγα στο 65. Έγινε! Σε χαιρετώ! Βλέπεις, φίλε, υπάρχει Ολυμπιακοί που είναι δηλαδή μπορείς να συζητήσεις, φίλε, είναι έκπληξη. Ναι, γεια σας! Καλημέρα! Ναι! Σε εσάς μιλάμε, πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας! 2310-287-888. Ήταν πιασμένοι χέρι όλοι μαζί. Πάμε στον μεθε. Επόμενο. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ δεν έπεσα. Δεν είσαι πεσμένος. Πολύ σημαντικό, φίλε. Ο άντρας να παραμένει όρθιος. Και η γυναίκα, βέβαια, αλλά κυρίως ο άντρας. Λοιπόν, Κωστή. Να μην είναι πεσμένος. Μαραμένη μου γαρδένια. Να πάρω το φίλος
Ολυμπιακάκιας. Ναι. Πες τον πόσους χαλάσατε πρώτα. Και πόσες ομάδες χαλάσατε και πόσους ποδοσφαιριστές χαλάσατε. Λοιπόν. Έλα, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Είναι 26 χρονών, λέγεται Αρίστος. Ναι. Μάλλον αυτός το έγραψε στην Μπαρτσελώνα του ΠΑΟΚ. Βλέπεις, πάω κι εγώ έτσι. Και σήμερα θα πήγαινα, αλλά δεν είναι καλά. Γιατί. Μου λες... Ναι. Είναι, από την, είναι αυτόν, στην Αυστρία. Μου λες αυτόν ο οποίος έγραψε το σύνθημα στις τουαλέτες της Μπαρτσελώνα. 100%, ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Αλλά επειδή γνωρίζω 5 παοξίδες που πάνε εκεί... 100%, αλλά δεν είσαι σίγουρος. Ναι. Μάλιστα. Αυτός έγραψε το ΠΑΟΚ στην πόρτα. Σου είπα, είναι 5 παοξίδες που γνωρίζω. Μάλιστα. Με εμένα 6. Ναι. Λοιπόν, 25 χρονών Άριστος μένει στην Αυστρία. Ύστερα έχει. Και δεν κάνει παιχνίδι μέσα στην Μπαρτσελώνα. Μπράβο του. Μπράβο τον Άριστο. Άριστα πράτη, φίλε. Καλάβες. Άριστα. Άριστα. Πάντως δεν βάζω το χέρι μου στο αυτό, γιατί δεν μπορεί... Να μην το βάλεις στο αυτό. Λοιπόν. Καλά κάνεις και δεν το βάζεις στο αυτό. Λοιπόν, και πού είσαι, Κωστή? Εδώ είμαι. Αγόρι μου. Σ' ακούω. Κάνε αποφώνηση, κάνε... βγάλε ατάκα, βγάλε μια λεζάντα φεύγοντας, ωραία, ένα τίτλο. Όχι, για αύριο. Κοίταξε, αυτοί λένε ότι θα κερδίσουν. Δεν πειράζει, με τα κοράκια. Α, άλλο αυτό. Λες. Έτσι και αυτούς θα τους κερδίσουμε. Δεν μασάμε, βρε. Πάω καφού επειδή όλο διότι. Μπορείτε. Δεν υπάρχει, αγόρι μου. 30 δεν μπορείτε να κερδίσετε, παιδιά. Γεια σου, Άκη. Φιλιά, φιλιά, ζούμου σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Αυτός που είχε επιχειρήσει τις τουαλέτες εκεί πέρα, ποιος πώς το λέγανε άραγε στο Βαρκελόνη. Δεν μας γλιτώνει τίποτα, ρε φίλε. Έχεις γράψει εκπληκτικό ποίημα για Κούγια χθες. Αποθεώνεσαι από το λαό, όπως είδες από τα ζουμουσάκια μέσα. Ύμνους, έτσι. Νομίζω ότι... Εντάξει. Για πες. Είναι, ρε παιδί μου, εξαιρετική, σου δίνουν εμπνεύσεις. Ο Κούγιας, λέει, κατηγόρησε τον επόπτη του αγώνα του προχθεσινού, ότι κυκλοφορεί, λέει, στην Καβάλα με μπλούζα του ΠΑΟΚ, ενώ ο ίδιος πριν τον αγώνα ΠΑΟΚ Λάρισα φορούσε μπλούζα της Παρτιζάν. Ναι. Και η μισή Λάρισα τον πινελίκιασε εκείνη την ημέρα. Μιλάμε ότι είναι κανονικά αυτό. Ναι, ρε παιδιά, ζήτω η τρέλα, φίλε. Πραγματικά. Να μπει στη διαδικασία δεν προλαβαίνεις, φίλε. Ο ολοκαθαριστήρας, η κολοτούμπα, φίλε, δεν υπάρχει. Μιλάμε τριπλό loop, άξελ, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εσύ προχθές έχει κατεβάσει 150 ανακοινώσεις που βρίζει το Σαββίδι, κάνει running και μετά βγαίνει την άλλη μέρα και λέει ότι το Σαββίδι δεν ξέρει τι γίνεται πίσω από την πλάτη. Θα τον φάνε ότι κάνει κουμάντο με λισανίδες. Μιλάμε για... Δεν είπα, άστο, δεν υπάρχει. Είπαμε, εκείνο πραγματικά. Που είπε ο εγώ πιστεύω, όπως στα κινούμενα σχέδια που είναι ο Ντρούπι, I'm so happy. Yeah. Πιστεύω ότι είναι περισσότεροι από ένας. Δηλαδή έχει, όπως είναι ο Σαντάμ Χουσέιν που είχε πολλούς, α πούμε, ή ο ξέρω. Αν λες να είναι οι 7 μικροί. Ναι, φίλε, πιστεύω ότι έχει σωσίας. Δηλαδή. Για αυτό ίσως ο ένας να είναι 78 ώρες και να μας μπερδεύουν οι άλλοι 6. Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Πάντως, ο Αλέξης θέλει κάθε Κυριακή να είναι μια γιορτή για την ΑΕΛ. Κυριακή, κοντή γιορτή. Κοντή γιορτή. Απλά είναι ο ένας 78, οι άλλοι είναι κάτω από ένα 60 και μας μπερδεύει εκείνος που λέει. Να σου πω κάτι, πέρα από το χαβάλε. Δεν κρίνουμε κανέναν άνθρωπο από το ύψος του. Απλά από τις μαλαμπίμπι που λέει. Εννοείται. Εντάξει, δηλαδή. Πρόσεξε, δεν κρίνουμε τους ανθρώπους. Ούτε αν είναι κοντός, ούτε αν είναι χοντρός, ούτε αν είναι φαλακρός. Εννοείται. Αυτά που λέει όμως. Αυτά που λέει όμως. Δεν είναι, φίλε. Και βγαίνει στον δρόμο και λες, ο Πάγκαλος, ας πούμε, βγαίνει και λέει ότι είμαι 84 κιλά. Μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα φάγαμε. Ρε φίλε, έφαγες και την τραπεζαρία ολόκληρη και το σκρίνιο έχεις φάει. Γι' αυτό έχει κάτσει γωνία η κοιλιά. Τι να κάνει ο Κακομοίρης. Και κάτι για το φίλο με την καινούρια Σέλατς, πώς λέγεται αυτό εδώ, Νοβοσέλατς. Ναι. Και στο χρηματιστήριο Enkel Elsa έκανε 7 εκατομμύρια. Πω, τώρα, φίλε. Ελέβα ήτανε... Μονόπολης. Λεφτά μονόπολη. Μονόπολη, άστο φίλε, τα χρηματιστήρια και τα λοιπά, τα ματάκια μας τις βλέπουν. Το είπε μόνος του. Φίλε, το αγαπημένο μου είναι όταν βγαίνει κάποιος και διαφωνούμε, να τον βάζω σε ένα μονοπάτι για να μου πει αυτό που θέλω να ακούσω. Αυτό που θέλεις, εννοείται. Έτσι. Όχι, είπε ο άνθρωπος. Του λέω, θεωρείς το Μανολά ανώτερο από το Παπαστόπουλο. Μου λέει όχι. Εντάξει. Αλλά είναι ωραίο. Εφόσον πρόσεξε. Ποδόσφαιρο Κωστή δεν παίζει ρόλο μόνο η ικανότητα, το ξέρουμε. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν λέω ότι.
Ναι, δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Μανολάς. Για να στέκεσαι σε αυτό το επίπεδο στο καμπιονάτο, δεν το συζητώ έτσι. Απλά εγώ θεωρώ ότι ο Παπασταθόπουλος και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, αν δεν είχε τρεις φορές πάσει την κλίδα, αν δεν είχε τραυματισμούς, αν, θεωρώ ότι είναι ανώτεροι. Εγώ συμφωνώ μαζί. Ο Μανολάς, ο μπαμπάς, δεν λέω τίποτα. Όχι, άλλο. Άλλη πάστα. Θείος. Ναι, ο Θείος, ο Θείος, ο Θείος, έχεις δίκιο. Ο Θείος, ναι. Τέλος πάντων, για το αυριανό παιχνίδι, για την αυριανή συγκέντρωση, άσε να κρίνουμε εμείς, αγαπητοί. Τι είναι, άστο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αν θα μας βγει σε καλό ή σε κακό. Δεν πειράζει. Κυριακή κοντή γιορτή, όπως είπες και εσύ πριν. Χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον σας. Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Τι κάνεις, καλά είσαι. Είσαι ο Άκρητας. Έλα ρε Άκρητα, έλα ρε Ανδρέα, δεν σε κατάλαβα. Έλα γόρι μου. Είμαι λίγο συναχωμένος, να σου πω. Θες να, το... να κάνω κι εγώ αλλιώς τη φωνή για συμπαράσταση. Για το αυριανό να μην ζορίζονται, να μην δυσκολεύονται εκεί, να μην σφίγγονται. Γιατί θα καταγράψει η ιστορία το μεγαλύτερο sold out παγκοσμίως ποδοσφαιρικά, έτσι, σε προπόνηση, ανοιχτή προπόνηση. Και από αυτό, και καλώ τώρα όλους τους φίλους που το σκέφτονται να πάνε, να πάνε. Γιατί έχω κανονίσει και με φιλαράκια από... Να έρθουνε, όχι να πάνε. Να έρθουνε στο γήπεδο, να έρθουνε μαζί μας, να μας έρθουνε μαζί. Όλοι εκεί. Ελπίζουμε να μας βοηθήσει και ο καιρός, αλλά και καμιά ψυχάλα να ρίξει. Θα βοηθήσει. Ο Μπρελίτσα, έτσι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο άλλος ξεκινάει και έρχεται από την άλλη άκρη για τον ΠΑΟΚ. Εμείς είμαστε δίπλα. Και μόνο κερδισμένος θα βγει ο ΠΑΟΚ από αυτό που θα γίνει αύριο. Σωστό. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της Κυριακής, που εγώ πιστεύω ότι θα είναι... Το ελάχιστο που θα πάρουμε από εκεί θα είναι χιδίο με μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση, δυναμική, να πούμε, φόρτσα μπροστά κλπ. Μ' αρέσεις. Εντάξει. Μ' αρέσεις. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Ακράδαντα θα είμαστε και μαζί, θα το δούμε. Σωστά. Θα το δούμε στο καζίνο, να πούμε. Είπες, θα φέρουμε και τα παιδιά, ε. Βεβαίως. Ξαναλέω ότι υπάρχει πλέον ξεχωριστή είσοδος. Δηλαδή, μπορείτε να έρθετε. Από εκεί δεξιά θα ανοίξουν κάπου δεξιά. Ακριβώς. Όπως είναι ο προθάλαμος, το μεγάλο το χολ, δεν πάτε ευθεία που μπαίνετε στο καζίνο, δεξιά. Κατευθείαν μέσα στο χώρο. Θα ανοίξουν και από τα τσιγάρα, θα ανοίξουν κάπου, ξέρω εγώ. Υπάρχει χώρο. Ακριβώς δεξιά υπάρχει μεγάλη πόρτα. Και προχθές με τη Λαμία ανοίγει, πάρτε τα παιδιά σας. Γιατί άλλες φορές λέγαμε, όχι κάτω από 21. Και έλεγε ο άλλος, να φέρω το παιδί μου μαζί, να δούμε με τους φίλους μου. Είναι 17, είναι 16, είναι 15, είναι 12. Δεν έχει καμία επαφή. Με το καζίνο είναι έξω, άλλος χώρος. Και να μας πει, σε παρακαλώ, στις 26 Δεκάτου τι ετοιμάζετε εκεί με τον άλλο το... Εχθές το ανέβασα λίγο το βιντεάκι, για λίγο. Εκεί το Μάπε Στόου, να πούμε τον άλλο. Αγίου Δημητρίου ανήμερα, και η μέρα δεν είναι τυχαία, Πέμπτη, στο Δίον, 11 με 12, ξεκινάμε τηλεοπτικό σούξου μούξου με Μανώλη Ευστρατιάδη. Δεν μπορώ να σας πω τι έχει γίνει στα γυρίσματα, στα τρέιλερ. Πώς το λέει, Μπαλαλούμ. Κλαίει, φίλε, κλαίει. Κλαίγαν και τα ψάρια στο θερμαϊκό. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου πω. Περιμένουμε. Λοιπόν, περιμένουμε. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Αλλά μέχρι τότε συσπήρωση. Μόνο. Θα βγούμε συσπήρωση. Όπως λέει ο φίλος μας ο Γκόραν. Μόνο ενωμένοι. Μόνο. Έτσι ακριβώς. Διαπυρός και σιδήρου. Ακριβώς. Θα περάσουμε από το Καραϊσκάκι και αυτό το πρωτάθλημα θα το πάρουμε διαπυρός και σιδήρου. Είναι μοιραίο. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα αυτή τη χρονιά. Έχει γραφτεί στην ιστορία αυτό πριν το πάρουμε, ότι θα το πολεμήσουν με νύχια και με δόντια. Όλοι οι παικταράδες μας είναι έμπειροι σε αυτά πλέον. Έτσι, που ακριβώς. Είναι πανέμπειροι. Έχουμε παίκτες προσωπικότητες που αρνούνται να χάσουν. Ακριβώς. Πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Λεγιονάρι, ναι. Έλληνες, όσοι Έλληνες είναι εκεί. Σημασία έχει. Δεν κοιτάμε την εθνικότητα. Πάγκο. Ναι. Κοιτά τον πάγκο, μιλάμε αεξίδες, μιλάμε. Ρε, κοιτάξτε τον πάγκο σας. Μακ, χρόνια λέγανε Μακ, οι ομάδες και γινάνε από τον πάγκο. Μακ Μπίσεσβαρ. Τζάλμα. Είναι εκτός τώρα αυτοί οι τρεις. Μακ Μπίσεσβαρ, Τζάλμα, έξω. Είναι έξω. Βαρέλα. Έξω, είναι έξω. Κάνιας. Είναι έξω. Κάτσε, έξω. Τσίμηρο, έξω. Δηλαδή, αυτοί που σου λέω οι 6-7 παίζουν φίλε βασικοί. Κουλούρης. Έξω. Μιστακίδης. Έξω. Έχουμε στον πάγκο παιδιά που παίζουν στις εθνικές ομάδες. Ακριβώς. Και θα χάσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν επιτρέπεται. Γεια σου, Ανδρέα! Φιλιά! Γεια σου, Κωστή. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Και εδώ ετοιμάζουμε, θα κάνουμε ωραίο pre-game για το match εδώ στο Λίμπερο, στο ραδιοφωνικό μας σπίτι. Πριν από το match με τον Ολυμπιακό, θα έχουμε σύνδεση με όλους τους φίλους μας, με όλους τους ακροατές. Σε κάθε άκρη του κόσμου να είστε έτοιμοι, θα το προλογίσουμε κιόλας, θα το ετοιμάσουμε, να είστε συντονισμένοι. Φυσικά με ζωντανή μετάδοση του αγώνα, με πολλά παραλυπόμενα, με πολλά παρασκήνια, όλα. Ναι, καλημέρα σας! Γεια σας! Πάρα πολύ σιωπηλός ο Κροατής, πάμε στον επόμενο.
Ναι. Γεια σας. Να ξαναπώ. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Συγκινητικός. Πιασμένοι χέρι-χέρι. Πέσαν και οι τρεις. 2310-287-888. Να ξαναπώ αυτό που είπα εχθές. Γιατί υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, αλλά καλό θα είναι να το πούμε και σήμερα. Υπάρχει, ζητείτε οδηγός με δίπλωμα αυτοκινήτου ή δίπλωμα για μηχανάκι για απογευματινή πεντάωρη δουλειά σε κάβα. Και μάλιστα στην κάβα Διόνυσος. Ο φίλος μας, ο Στέφανος, ο Νούνης μου έστειλε το μήνυμα. Αν μπορείς, λέει, πες το, μήπως και βρούμε σε έναν άνθρωπο δουλειά. Χρειάζομαι κάποιον με δίπλωμα πεντάωρη απασχόληση σε κάβα ποτών. Τηλέφωνο 938-811. Αν λοιπόν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου ή δίπλωμα για μηχανάκι και θέλετε πεντάωρη απογευματινή απασχόληση σε σοβαρή δουλειά, έτσι, σε κάβα μιλάμε, κάβα Διόνυσος, ο Στέφανος, ο Νούνης, τηλεφωνείτε στο 938-811 με το 2310 μπροστά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζουμε ότι κληρώνουμε και ένα μπουκαλάκι σήμερα για όποιον θέλει για το Τούμπαρ. Στην Άνω Τούμπα, πίσω από το Ίκα, στην Τζουμαγιάς. Επιστρέφουμε! Έλα Γιώργο Κόρο, έλα! Εδώ είμαστε, μπουκάραμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Εδώ στο Λίμπερο 107,4, Κωστής θα τσαρώ στο μικρόφωνο. Έρχονται οι φίλοι μας, σιγά σιγά, όλοι, εδώ είμαστε. Καλημέρα! Μπορείς, Κωστή, να μάθεις ποιες θύρες θα ανοίξουν αύριο? Ζούμου, σου λέει ο Λάρη, ο φίλος μου. Λάρη μου, νομίζω λογικά εκεί η θύρα 1 μπροστά στη σκεπαστή, στα επίσημα. Να μου γράψει, λέει, το τυχερό, γιατί θα ξανακοιμηθώ, τι να κάνω. Το έρμο, λέει, μάμο, λέει, τη δουλειά μου. Γεια σου, Σοφία μου, μη στεναχωριέσαι, θα σου γράψουμε. Είπαμε, κληρώνουμε ένα μπουκαλάκι σήμερα. Να πάρει την παρέα, να πάτε στο Τούμπαρ και σε μάτς του ΠΑΟΚ να δείτε εκεί, στην Τζουμαγιάς, πίσω από το ΙΚΑ Τούμπας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Να πούμε ότι αύριο στις 6 είναι το συναπάντημα. Παρότι εργάσιμοι, από τις 6 περάστε στο μια βολτίτσα από τον ναό, από την Τούμπα, κυρίως για τους παίκτες που δεν έχουν βιώσει όλο αυτό το μαγικό σκηνικό, που το έχουν δει μόνο από βιντεάκια, που το είδαν μόνο όταν ήταν να έρθουν μεταγραφή ή που τους το έχουν μεταφέρει οι παλιοί παίκτες, αλλιώς είναι να στο λένε, αλλιώς είναι να το ζεις. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ελπίζουμε να βοηθήσει και ο καιρός. Η κουβέντα του Σαμπράνο, την Πέμπτη έχουμε μία συνάντηση στο σπίτι μας, στο γήπεδό μας, πάμε ΠΑΟΚ, πάμε τρελή, είναι ενδεικτική, λόκο. Τρελή, πάμε τρελή. Τους το μεταφέρουν, τους μιλάνε όλες αυτές τις μέρες, τους λένε τι και πώς. Γραμμές ανοιχτές, 2310-287-888. Θέλω να σας πω ότι όποιος θέλει από τις και μισή και μετά, παίζουμε και αντίστροφη μέτρηση για τραπέζια και μπλουζάκια. Για τραπέζια στη Λαδόκολα, πάρα πολύ εύκολη είναι η διαδικασία. Βρίσκουμε παίκτες, Έλληνες, ξένους, προπονητές, τραγουδιστή ή ηθοποιό από το γράμμα που θα σας πω, το λέω για τους καινούριους, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κερδίζετε τραπέζι στη Λαδόκολα ή μπλουζάκι Ζουμουσού ή οτιδήποτε άλλο. Θα τα δούμε αυτά και θα τα συζητήσουμε. Έλεγα νωρίτερα, επειδή δεν άκουγα, λέει ο Δημήτρης, κάτι που έλεγες για τον Μπρίγκοβιτς, έλεγα νωρίτερα ότι όλος τυχαίως κορυφώθηκε χθες όλο αυτό το κλίμα περιπόλησης του Μπρίγκοβιτς. Όλος τυχαίως. Ξεκίνησε η φάση με τον Μπέρκ, ότι και καλά έρχεται ο Μπέρκ, για να μπει η σκέψη, αμάν, πουλάμε τον Μπρίγκοβιτς και βγαίνει το θέμα του Μπέρκ. Και κορυφώθηκε χθες σε κάποια site ότι τέλος, ψάχνει δηλαδή να τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει μια πρεμούρα να φύγει ο παίκτης τώρα, λέει, που είναι στα ύψη, λέει, τιμή του στο χρηματιστήριο, λες και πεινάει η ομάδα και εξαρτάται η βιωσιμότητά της από αυτό. Λες και είμαστε Παναθηναϊκός, να το πω έτσι. Που ψάχνει πώς θα πουλήσει τον Μπέρκ, πώς θα πουλήσει τον Ζέκα, πώς θα πουλήσει τον Μολέδο, πώς θα πουλήσει τον Κουτρουμπί, τον Κουρμπέλι, δεν ξέρω ποιον, για να μπορέσει να ζήσει. Το Βλαχοδήμο, τον τερματοφύλακα, που είναι
διεθνείς με την Εθνική Νέων της Γερμανίας ψάχνουν να βρουν πώς θα επιβιώσουν. Δεν ισχύει αυτό, ευτυχώς. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Δεν είμαστε. Λοιπόν, αυτό το κουταλάκι του γλυκού, λέει, που είπες, λέει, που θα τον κερνούσε, λέει, τι ώρα, τι είναι, Κωστή. Είπα, το κουταλάκι του γλυκού, φίλε. Αντί για το γλυκό του κουταλιού, δες, φίλε, δεν αφήνουν να πέσει, όχι να πέσει, να πέσει κάτω το οτιδήποτε. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Είπα το κουταλάκι του γλυκού. Άλλο το κουταλάκι του γλυκού που είναι όντως πάρει το κουταλάκι του γλυκού και άλλο το γλυκό του κουταλιού που θα τον κερνούσε. Έλεγα για τον Σαμπράνο. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά. Καλημέρα στα παιδιά στο εξωτερικό. Ετοιμαστείτε την Κυριακή στο pre-game. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Θα κάνουμε τη βόλτα μας. Θα κάνουμε την παγκόσμια βόλτα. Λοιπόν, από το εξωτερικό. Όπως κάνουμε κάθε φορά, όλα τα χρόνια. Καλημέρα στον Χρήστο Κολοβό, ασπρόμαυρες καλησπέρες από τη Μελβούρνη. Ζουμουσού, όμορφη Τετάρτη σε όλους. Λοιπόν, και το ΙΜΠΑΟΚ το έγραψε, πρόσεξε, Χρήστο μου, μην μπερδεύεσαι. Μην μπερδεύεσαι. Εγώ μιλάω δεν μιλάω για τα δικά μας site, δεν μιλάω για τα ΠΑΟΞΙΔΙΚΑ, μιλάω για τα αθηναϊκά site, τα οποία έλεγαν τέλος, πωλείται, ο Πρίγιοβιτς φεύγει σήμερα, αυτό μιλά. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που λες εσύ. Άλλο αυτό που λες εσύ, το ότι υπάρχει ενδιαφέρον, το ότι υπάρχει ο μάνατζερ του κοιτάει να το επικοινωνήσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ μιλάμε για αυτούς που το παρουσιάζουν τελεσμένο, ειδικά αυτήν την εβδομάδα. Μην μπερδεύεσαι, καλημέρα στον Νίκο Παπαδόπουλο, στην Πάτρα, γεια σου αδερφέ μου, γεια σου φαρμακοποιέ, κράτα ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ εκεί. Λοιπόν, ο Ανδρέας Ζαπουνίδης χθες έβαλε, μαντέψτε ποιος θα βάλει πρώτος, Πρίγιοβιτς, Πέλκας, Βιερίνια, Μακ, θα πω και σήμερα, το είπα και χθες Τρίτη. Θεωρώ ότι ο Βιερίνια αυτήν την αγωνιστική θα βάλει το πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή στον ΠΑΟΚ. Χθες Τρίτη, 9 παραπέντε, το είπα, το λέω και σήμερα. Ο Βιερίνια θα κάνει σεφτέ. Δεν ξέρω, έχω ένα προαίσθημα, δηλαδή πολύ έντονο, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Να ξαναπώ, φυσικά και να ξαναπώ, ότι όποιος μπορεί πηγαίνει από το ΑΧΕΠΑ. Εμοπετάλια, άμεση ανάγκη, 24χρονος Αλέξης, μέλος του κλαπ ΠΑΟΚ Λαχαναγοράς, που πάσχει από λευκαιμία, χρειάζεται άμεσα και επιγόντως εμοπετάλια. Αλφα θετικό ομάδα, αλφα θετικό. Κάντε τη βόλτα σας από το ΧΕΠΑ και δώστε ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Πολύ σημαντική υπόθεση. Τι γίνεται, λέει, με το ΒΑΡ, μου λέει ο Γιάννης. Τώρα έρχομαι στις γραμμές σε λίγο. Το ΒΑΡ, ενώ οι Γερμανοί, ας πούμε, το χρησιμοποιούν ήδη, δηλαδή η Bundesliga, ας πούμε, ήταν αυτή εκεί πέρα, είναι άξιστη, είναι άξιστη και δεν ξέρουν, είναι, ξέρω εγώ, είναι απολύτιστη, είναι πολύ πίσω ποδοσφαιρικά, παρόλα αυτά όμως το βάλανε κανονικά το βίντεο. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν πραγματικά να παίξουν έντιμα. Και αν κάνει λάθος ο διαιτής, βλέπει ο ίδιος ή του μεταφέρουν πώς πρέπει να γίνει. Εδώ, λέει, εδώ είπαν ότι θα το κάνουν φέτος, κοστίζει ακριβά. Βγαίνει ο καημένος ο Ιβάν και λέει, παιδιά, θα το πληρώσουμε εμείς από την τσέπη μας, που είναι πάνω από 2 εκατομμύρια κόστος. Εμείς θα πληρώσουμε για να έχουμε πραγματικά μια διαιτησία η οποία θα είναι αδέκαστη και δεν θα υπάρχει κανένα ανθρώπινο λάθος μέσα εισαγωγικά. Εμείς θα το πληρώσουμε για να μπορούμε να βλέπουμε πραγματικά μια διαιτησία που με τη βοήθεια της τεχνολογίας, με αυτό το VAR που είναι το Video Assistant Referee, θα υπάρχει. Θα δίνει το πέναντι έξω από την περιοχή, θα το ξαναβλέπει. Θα του λένε από το μικρόφωνο, από το μέσα στο αυτί του, φιλέ, δεν υπάρχει το πέναντι έξω από την περιοχή. Ακύρωσε την απόφασή σου. Φιλέ, είναι στη μασχάλη το χέρι, δεν υπάρχει χέρι. Φιλέ, το offside δεν υπάρχει. Προφανώς δεν τους βολεύει αυτό. Βέβαια υπάρχει άλλη άποψη που λέει ότι περίμενα να δεις. Εδώ ακόμα και αυτό θα το βγάλουν τρελό. Διότι ναι μεν θα υπάρχει το Video Assistant Referee, αλλά ποιος είναι αυτός ο οποίος θα καθίσει πίσω και θα του λέει ότι γίνεται πίσω τη φάση? Ποιος? Αυτός, ένα μηδέν. Είναι και αυτό το ζήτημα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα καθίσουν από πίσω και θα του λένε, φίλε, γύρνα τη φάση πίσω? Ή επίσης ο διαιτητής, το κοράκι, πρέπει από μόνος του να ζητήσει τη βοήθεια. Αν είναι τόσο σίγουρος αυτός, ας πούμε, ότι το πέναλτι του Μάτους δεν είναι πέναλτι στη Λάρισα, ότι η καρατιά που τρώει ο Χατζησαφής στη Νέα Σμύρνη δεν είναι πέναλτι, αν είναι τόσο σίγουρος, τι να το πει?
να ζητήσει τη βοήθεια, παίζεται. Ότι η βουτιά του Φουρτούνη δεν είναι πέναλτι, παίζεται. Τους βολεύει αυτό το ντεμέκ ανθρώπινο λάθος. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Ανοιχτές γραμμές 2310-287-888 να πάρουμε τις τελευταίες γραμμές με την μπάρλα μου αμέλισσα 287-888. Να πω επίσης ότι αύριο θα δώσουμε, επειδή με ρωτάει και ο Δημήτρης και η Χριστίνα, αύριο θα δώσω διπλές προσκλήσεις για το καζίνο. Αύριο και μεθαύριο. Στο θέατρο, στο αμφιθέατρο Βεργίνα, η είσοδος πλέον δεν είναι μέσα από το καζίνο, άρα μπορεί και κάποιος που είναι κάτω από τα 21 χρόνια να μπει, να καθίσει καναπεδάρες. Είναι 3 ευρώ η είσοδος, περιλαμβάνει και το ποτό. Λοιπόν, χθες λέει, ναι Χρύσα μου, το είδα στο zoomusu.gr, φυσικά το είχαμε θέμα, στη συνάντηση με την ΚΕΔ, ο ΠΑΟΚ θα ζητήσει και πάλι όπως και επιπρόσθετους διαιτητές. Δεν είμαι τόσο φαν του επιπρόσθετου διαιτητή, είναι ένα θέμα αυτό. Με τους επιπρόσθετους. Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτοί που έχουμε. Έχουμε και άλλους. Δεν μας φτάνουν αυτοί. Πιστεύετε θα δώσουν λύση αν προκύψουν και άλλοι διαιτητές? Εγώ λέω δεν θα προκύψει λύση. Ένα Ζαφύρι Μελά. Ναι, παραγγελιά. Ζαφύρι, έλα να με βρεις. Κάνε το κουμάντο σου. Λοιπόν, ναι αγόρι μου, κάνε το κουμάντο σου, ένα χιτζάζ. Κάνε το κουμάντο σου. Για το Λεβέκ είπα, αδερφέ. Καλημέρα στον Κλεάνθη. Καλημέρα στη Χριστίνα, στη Βασιλική. Τα φιλιά μας στην Άουσα. Λοιπόν, αδερφέ, μην αναφέρεις το όνομα. Δεν είπα, είπα επίθετο, δεν είπα. Πάμε, πάμε τώρα στις γραμμές, πάμε. Καλημέρα σας. Πέσαμε, είχαμε ένα θέμα με το κέντρο, πάμε τώρα, ξαναφορτώσαμε. Ναι, γεια σας. Έχετε δύο θέματα με το κέντρο. Δύο θέματα, ε. Γεια σου, Μένιο. Μήπως έλα, δεν έχεις καλή ορατότητα και οι γραμμές που είναι κατάκλειστες βλέπεις ότι είναι ορθάνυχτες? Είχαμε τώρα, αλλά πέσαν όλες μαζί. Είχαμε ένα θέμα, το λύσαμε. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Να μην σου βρω ψεγάδι. Να μου βρεις. Δεν έχω πρόβλημα, αδερφέ μου, δεν έχω. Λοιπόν, πρόταση. Στους βασιλάκηδες της τηλεόρασης, τους πανάσχετους και λίγο ύποπτους, να μας διαβάζουν κάθε φορά τον κανονισμό του πέναλτι. Και εμείς βλέπουμε ποιος σμπρώχνει, αν είναι σε θέση για γκολ. Απλά πραγματάκια. Δεν θέλω, Βασιλάκη, να μου λες, μα να βλέπουμε εδώ χρησιμοποιεί τον αγώνα. Το βλέπουν όλοι οι φιλαθλοί. Να διαβάζεις κάθε φορά τον κανονισμό και θα προσφέρεις έργο στο ποδόσφαιρο, γιατί θα μάθουν ίσως και οι φιλαθλοί, αν δεν ξέρουν, τον κανονισμό. Αυτό όσον αφορά αυτούς τους ειδήμονες που ονομάζονται και καθηγητέ, οι πανάσχετοι. Καθηγητές, φίλε, καθηγητής. Μόνο, νομίζω ότι ο καθηγητής είναι μυστήριος από τον Μπλεκ, ήξερε περισσότερο διαιτησία. Το λένε και δεν τρέπονται. Κύριε καθηγητά! Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι κωμικοτραγικά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πιέζουμε και φέτος είδαμε ο στημένος και διορισμένος να πέφτει με γδούπο. Με γδούπο. Μ' αρέσει η λέξη. Λοιπόν, γδούπ είναι ηχομιμητική η λέξη. Από το γδούπ που κάνει. Το γδούπ. Γεια σου, Μένιο. Μικρούλα μου, όχι μπουμ, μπαμ. Φιλιά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, φιλιά. Λοιπόν, το λίγο Κωστή μου. Κάνε επίλογο. Η ομάδα, ναι, κάνω άμεσα γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, η ομάδα αρχίζω να ελπίζω. Έχουμε πολλά κενά όπως τα έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Θέλω να είμαι ήρεμος και να μην λέω το παραμικρό εις βάρος, γιατί έτσι θα έρθει και η ηρεμία. Και τι παραπάνω από αυτή την πρωτιά που έχουμε. Κλείνω, φιλιά στους... Γεια! Στον επόμενο, περιμένει. Φιλιά! Ναι, καλημέρα σας! Γεια σας! Κάερε στα περμητίδο λεβετάς και εσωπλικά. Έτσι! Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε κάθε πρωί. Έτσι, έτσι, αγόρι μου. Έτσι, έτσι, έτσι. Κάνε σαματά, κάνε σαματά. Νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Γιουκούφαλ Undertaker. Θα το λέω μέχρι που να πεθάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχεις πολύ δρόμο ακόμα μπροστά. Μία πρόταση, ναι. Κωστή μου. Πριν πας στην ανοιχτή προπόνηση, όσοι μπορούν και έχουν το δικαίωμα αυτό το οποίο ζήτησε ο Τάσος, να πάνε πρώτα από το ΑΧΕΠΑ και μετά από εκεί. Όποιος είναι αλφα θετικό, όποιος είναι αλφα θετικό, σωστή σκέψη. Αλφα θετικό όσοι έχουν, μια βόλτα από το ΑΧΕΠΑ. Το ΑΧΕΠΑ για το παλικάρι,
Σε όποια ομάδα και αν ανήκει, δεν μιλάμε. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Μα εννοείται αυτό. Εννοείται. Ούτε καν είναι το συζητάμε. Και λέω και παλικαράκι, κάτσε καλά. Λοιπόν, όσο για το... Το φίλο σου τον Ολυμπιακάκια, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω φίλο Ολυμπιακό. Φίλος, λοιπόν, το είναι βαριά κουβέντα το φίλος, για να την πω. Τα βρίσκεται ρε παιδί μου. Ούτε τα βρίσκουμε. Συγγνώμη άμα σε έφυξα. Πρόσεξε πώς μιλάς. Το φίλος είναι βαριά κουβέντα. Εντάξει, όσο για τον Ο ακροατής μου πες, ο ακροατής μου. Για τον Γαύρο. Ναι. Κοιτάξτε από πού είναι η απόγονή του. Εντάξει, τα είπαμε τώρα. Έγινε. Γεια σου, Παύλε. Φιλιά. Προσέχετε, μην ξεφεύγετε. Έτοιμοι είστε. Ναι, καλημέρα σας. Ναι, 2310-287-888. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Γεια σας, 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 σας. Πώς είστε, τε. Καλά, λα. Κωστίδη λέει καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ μου. Έλα Ευγένη, καλημέρα. Σε ακούω. Λοιπόν, κάτι που ήθελα να σου πω την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε που πήγα, αλλά το ξέχασα. Βεβαίως, να μου το πεις τώρα. Το θυμήθηκες. Θα σου το πω τώρα. Έχουμε παίχτες που αυτό που θα γίνει στο Καραϊσκάκι, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού θα κάνουν, παιδί μου, την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Ναι, 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 φυσικά. Σκεφτόμουν τον Ρέι. Ναι. Που πήγε και έπαιζε μέσα στην Boca Juniors, πήγε ναι, και έπαιζε μέσα στην River Plate, πήγε σε γήπεδα που ήταν, ρε παιδί μου, τσαπιά οι άλλοι πάνω. Μην το συζητάς. Δηλαδή η Λατίνη... ήταν στο τέρμα και στο μέτρο ήταν ο άλλος και τον... Μπορεί να του δείξει και τη Πία και τη Μάνα και φυσικά, το... Φυσικά, το φυσικά. Ο Σαμπράνο το ίδιο. Ο δηλαδή, Σαμπράνο στο το Περού... ίδιο. Λοιπόν... Δηλαδή έχουμε παίχτες τώρα που δεν φυσικά. Πρόκειται να καταλάβουμε. Ο άλλος τι να καταλάβει του Γιουγκοσλάβου, ο Σέρβος. Τι να καταλάβει. Φίλε, να σου πω κάτι. Το θέμα είναι, εγώ είμαι βέβαιος ότι θα τους πορώσει η ατμόσφαιρα. Σίγουρα. Να φοβηθείς τη, φίλε, όποιος φοβάται παίρνει σκύλο. Έτσι, έτσι. Έτσι, δεν υπάρχει. Πας, πορώνεσαι από αυτό. Πιο από πολύ αυτό. Φοβάμαι τα άδεια μάτς, πιο πολύ φοβάμαι τα κυκλισμένων, παρά τον ένα όλος εκεί για να φτιάχνονται οι παίξεις. Άμα έχεις εγωισμό, αν έχεις, φίλε, ποδοσφαιρική. Ποδοσφαιρικό μέταλλο, τα γουστάρεις αυτά, φίλε. Τα γουστάρεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα από το δικό μου, παιχνίδι. Παλιότερα υπήρχε ομάδα στην Τολεμαίδα. Ναι. Και μπράβο στα παιδιά που το κήπεδο της Τολεμαίδας γέμιζε με 1000 άτομα να δουν μπάσκετ με αμαξίδιο. Έτσι. Ρε φίλε, όταν πηγαίναμε και μας βάλανε ένα παιχνίδι 25 Μαρτίου, μόνο και μόνο για να πούμε ότι εμείς δεν μπορούμε να πάμε για να το χάσουμε. Πήγαμε μέσα στην Τολεμαίδα, είχε 1000 άτομα και κερδίσαμε με 30 πόντους. Δηλαδή όταν έχεις κόσμο και να σε κράζουν, σε φτιάχνει, να σε κάνουν, φίλε, να σε τρελαίνε, σε φτιάχνεις, σε παίζεις δύο φορές καλύτερα. Μα αν μιλήσεις... Κάποιοι που είναι επαγγελματίες... Ακριβώς. Αν μιλήσεις, Άγγελε, με 10 πρώην ποδοσφαιριστές, με 10 παλεμάχους και οι 10 θα σου πούν αυτό. Ότι μας γουστάραμε όταν πηγαίναμε μέσα στο Καραϊσκάκη, μέσα στο ΆΚΑ ή μέσα στο Λεωφόρο ή μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Και εντάξει, τον Πινελίκη είναι μέσα στο πρόγραμμα, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, γουστάραμε να ακούμε τις ιαχές, μας έφτιαχνε να φοράμε τη φανέλα με το σήμα στο στήθος, στο μέρος της καρδιάς και να ξέρουμε ότι μας περιμένουν πώς και πώς. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι. Δεν είναι σκάκι, παιδιά, δεν είναι σκάκι, ούτε μπάτμιντον. Έτσι. Όχι, όχι. Ξεκάθαρο. Και το πάλι άμα φοράς πάω στο Ολυμπιακό, πάλι θα γίνει χαμός, δεν είναι. Ρε, βάλε το φτερό σου! Στάνταρ. Φιλιά! Και από το... και τι κάνεις εσύ εδώ. Από τα πιο ωραία είχε... Δεν θέλω να γίνει πάντως πείμα μπάτμιντο στο πάγκο στον Ολυμπιακό. Καλά, εννοείται, φίλε. Έμα και άμμος. Έμα και άμμος. Να βρούμε συστήματα, ναι. Έμα και άμμος. Φιλιά, γεια σου Ευγένη. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα Κωστή! Καλώς το παιδί! Που το δείχνει το βράδυ ρε το καλό το πορνό να πούμε. Ερτένα. Το δείχνει, θα σου πω αμέσως, θα σου πω αμέσως. Συνέχισε εσύ, μίλα και θα σου πω. Δεν είναι περίεργο όμως η μεγάλη Παοκάρο Σαβίδης να είναι χαλήφης και να θέλει κάμερες, οπτικές είναι. Είδες και να τις πληρώνει κιόλας ο ίδιος ο άνθρωπος. Να θέλει δεύτερες και τρίτες γνώμες ζωντανά εκείνη την ώρα, βίντεο replay, πώς το λένε, βοηθούς, τεχνολογικούς. Έτσι, έτσι, έτσι. Περίεργα δεν ακούγονται αυτά. Περίεργα, δεν ταιριάζουν αυτά.
Πάντως Κωστή, οι Γερμανοί δεν φτάνονται, εντάξει. Είναι κορυφαίοι στην τεχνολογία τους. Ερτένα. Ωραία, θα κάτσουμε εκεί πέρα. Τα χέρια έξω από τις τσέπες, έτσι. Βεβαίως, γιατί μπορούμε να πιάσουμε τίποτα περίεργο. Κοίταξε, κάνα κέρμα εννοώ. Φίλαθλη, μην ρίχνετε κέρματα. Κωστή, οι Γερμανοί έχουν το κορυφαίο. Από ό,τι ενημερώθηκα, στην Κολονία είναι το κέντρο. Ενημερώνεται εκεί την ώρα διαιτητής. Εν αγνία του. Οι άνθρωποι δουλεύουν αυτόνομα στην Κολονία. Ναι, φίλε, αλλά έχουν πρωτάθλημα της Κολονίας και όχι του Κόλλου. Έχει μια διαφορά. Αλλά δεν χρειάζεται να έχουμε το καλύτερο σύστημα των Γερμανών. Την BMW, την Porsche, την Mercedes. Ας πάρουμε ένα Fiatάκι, ένα Ζάσταβα έστω. Εμείς ένα δικό μας σύστημα. Γιατί από ό,τι άκουσα, Κωστή, εκεί μιλάνε για οπτικές ίνες, μιλάνε για 17 κάμερες τουλάχιστον που δουλεύουν αυτόνομα, συγκεκριμένη σκηνοθεσία σε όλους τους αγώνες. Είναι πανάκριβο το σύστημα, αλλά παρόλα αυτά. Μιλάνε για πολύ προσωπικό, μιλάνε για πολλά πράγματα. Εμείς μπορούμε να έχουμε, ρε φίλε, μια βοηθητική κάμερα και ένα τύπο στο τηλέφωνο που να λέει: Ένα απλό. Με τα γκονιά, φίλε, θα γίνουμε ρεζίλι, γύρνα πίσω. Ξεφτιλίζεσαι, πιστεύω, στις 9 στις 10 θα είναι. Ξεφτιλιζόμαστε. Αυτό το σύστημα μπορούμε να το πάρουμε που είναι πιο φτηνό που να λέει φίλε θα γίνουμε ρεζίλι το βράδυ. Κανόνισα, κάνε τα κουμάντα σου. Θα είναι το VAR X. Από το X, από το ξεφτιλίζεσαι. Ας πάρουμε το X μοντέλο ρε φίλε. Ξεφτιλάζ. Με πάνε κουκούλα, α πούμε. Τι να σε πω. Κωστή, έλα, να σου πω κάτι. Ναι. Μιλάμε και πάλι στη Γερμανία, είναι αυτόνομος ο διαιτητής. Ό,τι και να του λες τα μικρόφωνα μπορεί να πει όχι δεν σας πιστεύω και να συνεχίσει. Φυσικά, φυσικά. Επίσης το θέμα αυτό είναι μόνο για γκολ πέναλτι και για κόκκινες κάρτες αντιαθλητικό παιχνίδι που μπορεί να τα χάσει. Αυτό μου γράφει και ο Χρήστος από τον Όβερο ότι στην Κολονία και στον Ντόρτμουντ είναι τα κεντρικά λέει και υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν ασχολούνται με πλάγια, με κόρνερ και τέτοια. Μόνο πέναλτι, γκολ και κόκκινες αντιαθλητικά και τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, βάλτε κάμερες, κατά τα άλλα είμαστε χαλίφιδες. Όποιος δεν φοβάται τίποτα πρέπει να επιζητά τις κάμερες. Όποιος είναι βολεμένος, ακριβώς. Ακριβώς. Οι δεν χρειάζονται τίποτα. Έγινε φιλιά, καθέτα. Φιλιά. Πάμε δύο τελευταίες γραμμές. Μπαμ, μπαμ. Καλημέρα σας. Τρεις. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε. Επόμενος. Ναι. Καλημέρα. Μεθ επόμενος. Είχαμε ένα ζήτημα σήμερα. Ωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, ρε. Μιγγέλ Κάστρο. Έλα, ρε, Μιγγέλ. Τι κάνεις, αγόρι μου. Καλά, αγόρι μου, δόξα τω Θεώ. Καλά. Ακούω όλους τους συνοπαδούς μας και χαίρομαι και το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και θα είμαστε και στην Τούμπα. Δεν ξέρω αν θα ανοίξουν όλες οι κτίρες, Κώστα. Δεν νομίζω ότι θα ανοίξουν όλες. Θα το μάθουμε όμως και θα σας το πούμε αύριο το πρωί, θα ξέρουμε. Είναι να πάμε όσο μπορούμε περισσότεροι. Είναι... Όχι, γιατί παίζουμε με τον Ολυμπιακό, μην το πάρουν και πάνω τους. Ναι, ρε, το αυτό γίνεται, είμαστε γιατί πρώτοι, θέλουμε... είναι τιμωρημένη η έδρα μας. Σκανδαλωδός. Γουστάρουμε να δώσουμε κλίμα στους νέους παίκτες, ρε. Τι θα ζητήσουμε και τον λόγο. Μην νομίζουν ότι. Μην ψηλωθούν κιόλας. Θέλω να πω κάτι για το παιχνίδι, γιατί μεγάλωσα και εγώ. Έχω δει πολλά παιχνίδια με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και έχω μάθει να μην τους φοβάμαι αυτούς. Ούτε μέσα ούτε έξω. Αν ο ΠΑΟΚ πάει να κλέψει το παιχνίδι, θα το χάσουμε. Ναι. Όχι, δεν πρέπει έτσι. Αν πάει ο ΠΑΟΚ κατακτητικά, ήρθα για να κερδίσω, θα κάνουμε μεγάλο πανηγύρι, παιδιά, να το ξέρετε. Καταρχήν, εάν ο ΠΑΟΚ φτάσει στο 70-80 να προηγείται και πάει για να το πάρει το παιχνίδι, να είστε σίγουροι δεν θα τελειώσει. Θα τιμωρηθούν αυτοί. Ναι. Δεν θα τελειώσει το παιχνίδι τους. Εγώ είπα το εξής χθες, ότι αν είναι 0-1-0-2 θα αρχίσουν σφυρίγματα. Αυτή είναι ένα καζάνι που βράζει. Ειδικά αν έχουν δεν σήμερα υποστεί. Δεν πρόκειται. Για αυτόν τον Βοσέλας που παίρνει τηλέφωνο και έχει πάρει και σ' άλλα ραδιόφωνο και παίρνει. Πειράζει, και... πειράζει. Λέει, ας γυρίσει πλευρά από την άλλη μεριά. Δεν πειράζει, φίλε. Δεν πειράζει. Τι τους δίνουν αυτούς, τι παίρνουν αυτοί όλοι και τους έχουν ενακομμένους αυτούς τους ανθρώπους, δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Δεν πειράζει. Ότι η ομάδα τους σέρνεται. Δεν πειράζει. Σε φίλε να λέει. Στο τέλος λέει αυτό που θα πει αυτό που θέλουμε εμείς. Κώστα, τον τέλειο συνδυασμό η συγκυρία. Πάνε τώρα τρώνε μια πεντάρα σήμερα από την Πάρτα να κάνουν και μια ήττα από εμάς και μετά έχει τη Γιουβέντους. Να τους κάνει και ένα πανηγύρι και αυτή μετά με στο Καραϊσκάκι. Το δηλαδή, βασικό που μας ενδιαφέρει, για να μην αποπροσανατολιζόμαστε, το βασικό μας ενδιαφέρει την Κυριακή. Δεν με νοιάζει. Σήμερα ναι, εντάξει, μπορούν να κατατροποθούν. Οκ. Okay. Εμένα με νοιάζει την Κυριακή, φίλε. Το να χάσουν σήμερα να φάνε 6 γκολ και να μην τους κερδίσουν την Κυριακή, ναι, στράφει. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα να κάνω με ξένα κόλληβα μνημόσιο να μπω με ξένα κάκαλα να κάνω τον αυτόν. Να πάμε για να κερδίσουμε, Κώστα. Δεν πάμε για να το κλέψουμε το παιχνίδι. Όχι. Είμαστε καλύτεροι και ήρθαμε να κερδίσουμε. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε. Τελευταία γραμμή. Γεια σου, Μιγγέλ Κάστρο. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Κώστα Κωστάκη μου, αγάπη μου. Μάγε, εσύ θα κλείσεις, μάγε, έλα. Κάνα από... να είσαι πολύ σκληρός μαζί μου, εσύ όλο με χαϊδεύεις. Τι με χαϊδεύεις ρε, τι με ρε εσύ.
Κανείς. Κοίταξε, Κωστάκη μου, είμαι ο Μάγος Καλάσας. Κάτω είπες. Έχω λίγους φίλους και καλούς. Μέσα στους καλούς είσαι και εσύ. Αγόρι μου, αγόρι μου. Δεν θέλω να παρεκτρέπεσαι. Όχι, παρεκτρέπουμε γιατί... Γιατί δεν μπορώ, είμαι μάγος και μου ξεφεύγουν. Κάνω πως θυμώνω, αλλά μέσα μου γελάω με την εμπλοκή των ιδεών τους. Φιλιά, γεια σου μάγε, γεια σου μάγε. Λοιπόν, πάμε. Δώσε μου λίγο ένα νούμερο, από το 1 μέχρι το 23, να δώσω και το μπουκαλάκι. Το 9, το 9. Το 9 δεν έχει όνομα, είναι σε 9.39. Το 9, βάλεμε για το μπουκαλάκι. 6946 σε 9.39. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, φίλε, κέρδισε το μπουκαλάκι για το τούμπαρ. Με Ζαφύρι θα φύγουμε, όμορφο και ωραία. Εδώ είμαστε, μην ξεχνάτε, χορηγή της δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η 705-750, υπέροχες γεύσεις απέναντι από το Μασούτη στα Ελευθέρια, 16 χρόνια. 16 χρόνια μαγεύει με τις γεύσεις του. Φυσικά, Tenda Home, γεια σου, έχει στείλει και μήνυμα ο Γιάννης ο Κατουρτζίδης, όλη η Τούμπα αύριο. Γεια σου, Παοξάκη μου! Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης και φυσικά Καλόε, κορυφαία αλόι, κορυφαία, πρώτη εταιρεία που σας έμαθε. Έλα Ζαφύρη. Όποιος σου έχει πει ότι έμαθα χωριά σου να ζω. Ρελαίνομαι για το χιτζάς. Έτσι θα φύγουμε. Εφιάλτες ζω όνειρα στιγμές. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και εμέ. Να παίξουμε ένα ρεφρέν και μετά φίλε. Έρχεται η Τρόικα. Η ραδιοφωνική Τρόικα του Λίμπερο. Ο Χρύσανδος, ο Μάριος και ο Δημήτρης. Έλα ρε Ζαμέ, έλα! Έλα να με βρεις, μόνο για να δεις. Τη ζωή περνώ, να με λυπηθείς. Έλα να με βρεις, κι ίσως να σκεφτείς. Σβήνω μόνος μου, αν δεν μ' αρνηθείς. Φεύγουμε! Φιλιά, φιλιά πολλά! Ευχαριστώ το γνήσιο τέκνο της κονσόλας, ο Κοσολιέρης. Γεια σου, Ζωτήρη μου. Πάμε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Bye, 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 bye.